Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε στα 15 λεπτά μετά από τις 5. All About Harrison Air στην πρώτη κουμπί της εβδομάδας στον Λίμπερο 107,4. Χρήσανθο Τσαλτίδης, Νίκος Παπαδόπουλος, παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7 σήμερα Δευτέρα. 3 του Δεκέμβρη, το ρολόι μου πάει λάθος. Καλό μήνα κιόλας να ευχηθούμε. Λοιπόν, ο οποίος μήνας δεν μπήκε καλά βέβαια, είναι η αλήθεια, αλλά εντάξει, έχει ακόμα δρόμο για να φτιάξει κάπως η κατάσταση. Έχουμε να πούμε αρκετά, έχουμε να αναλύσουμε ένα περίεργο παιχνίδι όπως είναι το χθεσινό κόντρα στον Παναθηναϊκό. Σε αυτό θα επικεντρωθούμε, αυτό θα σχολιάσουμε και εμείς και με εσάς μετά από τις 6. Για την ώρα, μόνος τρόπος επικοινωνίας μέσω μηνυμάτων γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το σχόλιο σας, την ερώτησή σας και το στέλνετε στο 54526 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το χρέωση της κινητής τηλεφωνίας. Για πρώτη φορά μετά από καιρό, με το ξεκίνημα της εκπομπής, είναι ο Χρήστος στο στούντιο, συνήθως αργή. Σήμερα είναι εδώ. Τι είναι αργή? Έρχεσαι κανένα πεντάλεπτο, δεκάλεπτο μετά. Αφού αφήνω να πει τα διαδικαστικά, του προλόγου, στατιστικά, ναι. Αλλά έπρεπε να έρθω στο γραφείο για να σε τραβήξω σήμερα για να σου πω έλα. Είναι μια σοβαρή αντικειμενική εκπομπή. Αλήθεια. Αυτή η οποία θα κάνουμε τώρα. Θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Μια εκπομπή η οποία θα κινηθεί στους ίδιους ρυθμούς με όλες τις υπόλοιπες εκπομπές στην ελληνική ραδιοφωνία, ειδικά στα ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης αλλά και της Αθήνας. Μια εκπομπή η οποία φυσικά θα παραδεχθεί για την εύνοια της οποίας τη χάνει ο Άρης από την διαιτησία. Σε αντίθεση με ομάδες μη συστημικές, ομάδες που δεν έχουν καμία σχέση με το σύστημα, όπως ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, ομάδες που δεν ποτέ έχουν ευνοηθεί και ομάδες οι οποίες πραγματικά στο πέναλτι χθες του Γιόχανσον, άκουγε και τον Γιώργο πριν, απαιτούσαν από το Λίμπερο να λέει ότι δεν είναι πέναλτι. Προφανώς είναι οι ίδιοι φίλοι που έστειλαν στο Γιώργο μήνυμα για τον ουρακοτάγκο του Πρίγιοβιτς ή τον ουρακοτάγκο του Σταυρίδη κάποτε ή τον ουρακοτάγκο του Παμπορίδη ή τον ουρακοτάγκο του Σιδηρόπουλου φέτος στο κύπελο που δεν έδωσε το Mars πέναλτι στον Γκάμα. Προφανώς ο Γιώργος έλαβε στο κινητό του μήνυμα και από την Νέα Σμύρνη, από τους ίδιους αυτούς ανθρώπους που στέλνανε χθες μηνύματα γιατί ο Νίκος είπε σε πρώτο βαθμό ότι φαίνεται να είναι πέναλτι. Μα φαινόταν πέναλτι. Μα αυτό φαινόταν από το γήπεδο. Τι να πούμε δηλαδή. Αλλά ακόμα και αν δεν φαινόταν πέναλτι, πραγματικά είναι αυτός ο κόσμος ο οποίος θέλει από τον Αριανό να το παίζει υπεράνω, ναι. Να λέει ότι ευνοήθηκε σε μια φάση ενώ έχει αδικηθεί σε 134 και αν αφαιρέσεις από το 134 το 1, τότε να παρουσιαστεί ως ευνοημένος. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι εξισώνουν τα εκατομμύρια ευρώ που τους έχουν χαριστεί από το ελληνικό δημόσιο, οι εκτάσεις που τους χαρίζονται ακόμα και σήμερα από το ελληνικό δημόσιο, με τι? Με 1.700.000 ευρώ που γλίτωσε ο Άρης με δικαστική απόφαση με το άρθρο 44. Αυτή είναι η αναλογία. Βάζουν στην ίδια ζυγαριά 50, 60, 70, 210 εκατομμύρια της ΑΕΚ με το 1.700 από το άρθρο 44. Εξισώνουν τα διαρκείας του φίλου μου του Άκη, που μπορεί να πηγαίνει τώρα και στο κήπεδο με το διαρκείας που έχει πάρει, και όλων των υπολείπων και τα εκατομμύρια ευρώ με τα ψίχουλα. Και υπάρχουν Αριανοί, το είδα και χθες, οι οποίοι λένε, παιδιά, πείτε, και το δικό μας δεν ήτανε. Και δεν αντιλαμβάνονται ότι μιλάμε για μια τεράστια επικοινωνιακή μάχη η οποία χθες έβγαλε τα δόντια της πολύ πιο εύκολα, γιατί μιλούσαμε για τον πράσινο λαγό, τον πράσινο από την Αθήνα, και θα έπρεπε επομένως να χρησιμοποιήσουμε κάθετη. Τους χάλασε λίγο ο Βαρούχας εκεί τα κονέ, αλλά φυσικά είχαμε τον Τάσο τον Κάκο, τον εξαίρετο αυτό τηλεκτρητικό, ο οποίος ανέλησε ακριβώς το τι έγινε στη φάση του Σιώπη. Βλέπουμε εδώ τον Σιώπη και τι να πούμε τώρα για τη φάση. Ο Σιώπης είπε ότι έκανε πέναλτι. Αυτή ήταν η ανάλυση του τηλεκριτικού. Ότι το είπε και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής. Τάσος Κάκος, ενώ ο ποδοσφαιριστής φυσικά δεν είπε κάτι τέτοιο ποτέ. Τι κάναμε? Κάναμε μια σειραφή. Στη φάση που έκανα το πέναλτι, γιατί ακόμα και αν δεν είναι πέναλτι, το έχει κάνει ο Σιώπης. Παίζουμε με τις λέξεις. Κάναμε λοιπόν σειραφή αυτό που είπε στα 48 δευτερόλεπτα της δήλωσής του στο Open.
με αυτό που είπε, και ζητάω συγγνώμη από τους συμπαίκτες μου, 1:46 της δήλωσης και το κάναμε. Ζητάω συγγνώμη από τους συμπαίκτες μου για το πέναλτι που έκανα. Και έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο πακετάκι. Να το παίξει και η πράσινη σήμερα στην πρώτη της σελίδα. Η πράσινη και η πρασινοφρουρή που στην τελευταία του σελίδα χθες γράφανε ότι θα μας ρίξουν τρίμπαλο. Και θα μας δουν να σέρνόμαστε και να παρακαλάμε. Δεν υπάρχει Παναθηναϊκό σε 90 λεπτά στο παιχνίδι. Σε ένα μάτς που τον πάτησα τον Παναθηναϊκό και ναι, επειδή δεν είχα τα πνευμόνια να παίξω και τα 90 λεπτά αυτό που έπαιζα τα πρώτα 60. Θα πάμε μετά στο αγωνιστικό. Ας το αγωνιστικό. Για το κομμάτι της διετσίας εγώ θέλω να μιλήσω. Και επειδή έτυχε να είμαι και εγώ. Θα το εγώ... ολοκληρώσω. Ναι, ολοκλήρωσα και από κι εγώ. Βλέποντας στη συνέχεια μετά το παιχνίδι, γιατί πάντα είναι διαφορετικό το πώς το βλέπεις μέσα στο γήπεδο. Και ειδικά στο Βικελίδης που για να δεις το replay χρειάζεται να είσαι στουρθοκάμιλος. Αν μπει και από την άλλη πλευρά η τηλεόραση, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα μπορούμε να τη βλέπουμε και εμείς που είμαστε στην δεξιά πλευρά η θέση του Λίμπερο. Και δεν είναι το Βικελίδης και ένα γήπεδο με δημοσιογραφικά που έχουν μόνο τα δύο θέσεις όπως είναι τα περισσότερα γήπεδα. Τα δημοσιογραφικά του Βικελίδης, επειδή έχω και την εμπειρία έτσι, εκ των έσω, ναι, είναι από τα λιγότερο λειτουργικά. Είναι η αλήθεια. Γιατί εκεί που κατασκευάστηκαν είναι λάθος. Και δεν φταίει ούτε το τωρινό γραφείο τύπου, ούτε το προηγούμενο. Όχι, δεν αποδόσεις σε γραφείο τύπου. Ναι. Από τη στιγμή που επελέγησαν να γίνουν μέσα στον κόσμο και όχι σε ένα χωριστό χώρο για τους δημοσιογράφους για να κάνουν τη δουλειά τους. Και είναι όλοι μαζί. Σε ένα τόσο μικρό χώρο, ο οποίος δεν κλείνει από πουθενά και δεν μπορείς να έχεις και τη δυνατότητα ενός replay εκείνη τη στιγμή. Που πάλι καλά που τα μάτς θα δείχνει η ΕΡΤ και υπάρχει η μία τηλεόραση, η μεγάλη, η οποία όμως εκεί που είναι, τον μόνο που εξυπηρετεί είναι αυτό που κάθεται κάτω. Για να δει για να έχει καλλιοπτική. Για να δει το replay σωστά. Τέλος πάντων, άλλη μεγάλη κουβέντα είναι αυτή και πώς πρέπει να αλλάξουν, αλλά δεν ενδιαφέρει τον κόσμο τώρα που καθόμαστε εμείς και πώς βλέπουμε μας. Αλλά την ώρα του μάτς, δεν νομίζω να υπάρχει κανένας που να είδε ότι η μπάλα χτύπησε στον μπούτι του Γιώχανσον πρώτα πριν χτυπήσει το χέρι. Και ο Παναθηναϊκός που έκανε ένα τιτίβισμα από αυτά που συνηθίζει. Λόγω του προέδρου του, το έκανε αφού φαντάζομαι κάτσε και είδε την συγκεκριμένη φάση 3, 4, 5, 6, 7 έγινε, φορές. Ρε, φίλε. Okay. Υπάρχουν λοιπόν ένα πέναλτι στο 15, γιατί το πρώτο είναι Mars. Ναι. Ένα πέναλτι στο 15 που δεν είναι και το δίνει στο Παναθηναϊκό. Α κάτσει ο Παναθηναϊκός να δει 6, 7 φορές και τη φάση. Και παίζει 80 λεπτά μετά με αυτό το πέναλτι. Και υπάρχει ένα πέναλτι Ουρακοτάγκος στο 93, το οποίο σφυρίζει τη λήξη με τη σέντρα. Ποιο επηρεάζει το αποτέλεσμα. Υπάρχουν δύο καθαρές κόκκινες κάρτες στον Παναθηναϊκό. Μία στο Μακέντα εκτός φάσης το χτύπημα στο Βέλεθ. Και αυτές τις ασχολίες. Πουθενά. Και δεύτερη κίτρινη στον Ισούα δύο φορές. Μία που ουρλιάζει για ένα κόρνερ στον διαιτητή. Άντε πες εκεί. Μην του βγάλει δεύτερη κίτρινη για τη διαμαρτυρία. Οκ. Okay. Και η δεύτερη που τραβάει στο 60 φεύγα. Τον Μπρούνο Γκάμα από τη φανέλα. Είναι τράβηγμα φανέλας. Έχει ήδη μια κάρτα και τραβάει από τη φανέλα τον παίκτη του Άρη. Ούτε ο Κάκος, ούτε ο Βαρούχας δεν βάλαν τις δύο φάσεις. Κανένας. Γιατί αυτή είναι η επικοινωνία. Γιατί η επικοινωνία έπρεπε να λέει χθες ότι ο Παναθηναϊκός κερδίζει και τους διαιτητές. Διάβαζα τους φίλους μου, τους συναδέλφους από το Παναθηναϊκό. Το στήσανε, λέει, το Παναθηναϊκό. Γιατί να το στήσουν, ρε παιδιά, τον Παναθηναϊκό. Δεν σας φάει. Τη θέση στην Ευρώπη. Τη θέση στο Champions League. Θα πάρει το πρωτάθλημα. Για ποιο λόγο το στήσανε τον Παναθηναϊκό. Και κάποιος που τον στήνει, του δίνει μούφα πέναλτι στο 93. Αλλά έχω τους Αριανούς να μου λένε. Εμείς έπρεπε να πούμε ότι δεν είναι. Είμαστε ανώτεροι εμείς. Είμαστε. Να μην πω τι είμαστε. Να μην πω τι είμαστε. Δεν έχετε αντιληφθεί ότι τα τελευταία 10 χρόνια το πρωτάθλημα παίζεται κυρίως εκτός γηπέδου. Και αν το πάρουν οι άλλοι, θα το πάρουν γιατί είναι δυνατοί στην επικοινωνία, στις ΕΠΣ, στην ΕΠΟ, στην ΚΕΔ. Τηλεοπτικό κανάλι πήρε. Να σχολιάζει τις φάσεις. Και πες μου εσύ ότι αν αυτό το πέναλτι είναι υπέρ του ΠΑΟΚ, θα πούνε έτσι δεν είναι. Το μαλώσαν, λέει, τον Ντέμι, λέει, οι Παοξίδες, γιατί ανέχτηκε τον Κονέ να λέει αυτά που είπε. Φυσικά, τον Ντέμι θα το μαλώσουμε καμιά μέρα
για αυτά που λέει ο ίδιος. Ο ίδιος. Εκτός αν πιστεύετε ότι μπορεί να ελέγξει με τηλεπάθεια τι θα πει ο καλεσμένος. Είναι, λέει, έγινε κακός. Και με τους αεξίδες και τα λέει, φυσικά. Ο οποίος και είπε καλά λόγια τον αέρα του μεταξύ. Είπε όντως. Αλλά παράδειγμα. Επειδή έτυχε να είμαι στον αέρα εκείνη τώρα με τον Γιώργο. Δεν μασάω τον παπά, να ξέρεις. Εντάξει. Τι. Όχι, εννοείται. Εγώ αυτό που θέλω να πω. Παρακαλώ κύριε. Γιατί κάνατε και τη μετάδοση. Ναι, γιατί έτυχε να είμαι και εγώ στη μετάδοση. Αλλά και εγώ πέναλτι έλεγα. Ναι. Ο Χρήστος να τους έχει πει πέναλτι, εντάξει, αφού το έχω πει εγώ στον αέρα πρώτα. Ναι. Εκείνη τη στιγμή φάνηκε να είναι πέναλτι, εντάξει. Είναι μια συζητήσιμη φάση με την οποία ο Άρης πήρε το προβάδισμα. Εγώ αυτό που θέλω να πω όμως, επειδή διαπίστωσα χθες το βράδυ ξαφνικά μια τεράστια ευαισθητοποίηση από όλους, από την πλειοψηφία των μέσων και ειδικά στην Αθήνα, για τον Παναθηναϊκό ότι αδικήθηκε. Και μια αντιμετώπιση σαν να μιλάμε για την ιερή αγελάδα του φετινού πρωταθλήματος, επειδή ο Παναθηναϊκός κόντρα στις δυσκολίες και με αυτό το υποτιθέμενο νεανικό ρόστερ το οποίο έχει, παίζει καλό ποδόσφαιρο που παίζει καλό ποδόσφαιρο. Και όντως ο Παναθηναϊκός είναι από τις λίγες ομάδες που θα παίξει ποδόσφαιρο. Αλλά όχι επειδή παίζει. Όχι επειδή παίζει ποδόσφαιρο, ότι επειδή είναι μια δύσκολη χρονιά για αυτόν και έχει ένα πολύ καλό προπόνητη, έτσι. Οκ, okay, ξαφνικά να πέσουμε όλοι να σηκώσουμε ασπίδα προστασία στον Παναθηναϊκό. Εντάξει, και επειδή νωρίτερα κιόλας κάποιοι και λέγανε. Ασπίδα προστασία και, στον Παναθηναϊκό. Ναι, φίλοι του ΠΑΟΚ ήταν. Ναι, πέρα, φίλοι του ΠΑΟΚ. Πέρα από αυτό. Λένε σχολιάζουν ναι, το πέναλτι του ΠΑΟΚ και δεν μιλάνε για το τέτοιο. Και, που δεν και γενικότερα, και να σας πω κάτι στην τελική. Και να σας πω κάτι στην τελική που δεν είναι πολύ του χαρακτήρα μου, αλλά έτσι νιώθω αυτή τη στιγμή. Περίμενε. Το ρεκ. Ρεκ play. Θα εκραγεί. Έξαλλος Νίκος Παπαδόπουλος. Γιατί ξαφνικά έγινε μια πίστη ευαισθητοποίηση με τον Παναθηναϊκό και ότι άρεσε. Όταν ο Κομίνης στον Πανιόνιο δεν έδωσε το πέναλτι στον Ματέο Γκαρσία, δεν είδε τέτοια ευαισθητοποίηση και στην τελική. Να σα το πω και λίγο έτσι, ομά, δεν θα απολογηθούμε κιόλας ενώ η διαιτησία μας έχει στερήσει τόσα πράγματα έτσι. Επειδή ένα πέναλτι που δόθηκε στον Άρη μπορεί να μην είναι. Εντάξει. Γιατί η Παναθηναϊκή, κάτσε. Γιατί η Παναθηναϊκή ειδικά, για να μην μιλήσουμε για τους άλλους, η Παναθηναϊκή ειδικά το 10, όταν ο Βίντρα βουτούσε μέσα στην περιοχή. Ο ηλεκτροχαβίτο. Ναι, τότε το πέσανε Γιώχανσον. Έτσι και δεν λέγανε τίποτα για την ομάδα τους. Τώρα ξαφνικά ήρθε η ευαισθητοποίηση του Παναθηναϊκού. Και εμείς τώρα δηλαδή θα κάτσουμε τί και καλά να απολογηθούμε επειδή ο Άρης προηγήθηκε με αυτό το πέναλτι. Εντάξει, αλλά δεν φταίει ο Παναθηναϊκός και δεν φταίνει ούτε οι άλλοι, δεν φταίει κανένας. Φταίει ο Άρης χθες που δεν έχει ρίξει 3-4 γκολ τον Παναθηναϊκό βάσει των ευκαιριών που δημιούργησε για να κλείσει τα στόματα και να μην δικαιούται κανένας να πει τίποτα. Δεν φταίει κανένας άλλος γιατί ο Άρης κράτησε τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι. Ο Άρης του έδωσε το δικαίωμα να πιέζει μέχρι το τέλος και με τον τρόπο που βούτυξε και ο Μπουζούκης κιόλας παρασύρθηκε και ο Τζοβάρας. Ο Μπαζούκας όπως ναι. Τον έγραψε ένας συνάδελφος. Ναι, και έδωσε το πέναλτι. Γιατί άμα δείτε, όπως είδατε πολλοί από 85 λήψεις τη φάση με τον Γιώχανσον, καθίστε και δείτε από 85 λήψεις τη φάση με τον Σιώπη, αν ο Σιώπης βρίσκει τον Μπουζούκη. Που δεν τον βρίσκει πουθενά. Και δεν υπάρχει πέναλτι. Εντάξει, καθίστε και δείτε τις δύο κόκκινες που έπρεπε να φάει ο Παναθηναϊκός με τον Μακέντα και τον Ισούα. Αλλά ξαφνικά έγινε ο Άρης ο ευνοημένος και έβλεπα και φίλους που γράφανε Ολυμπιακάρης και τέτοια. Ακούστε λίγο. Περιγραφή. Όχι αυτό. Όχι αυτό. Περίμενε. Ποιο. Αυτό. Αλεξόπουλος. Φυσικά δεν παίζει σέντερ μπακ, αλλά δεν χρειάζεται σέντερ μπακ ο Παναθηναϊκός πια. Λαγωνικάκι στη σέντρα. Ο επόμενος αφήνει τη σημαία κάτω. Το σουτ και το 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Από τον Ασιόπουλο. Θα πρέπει να ξαναδούμε τη φάση καθώς είναι απίστευτες οι διαμαρτυρίες των Αριανών και των 11 ποδοσφαιριστών και από τον Πάγκο. Στον Επόπτη, στον Ηλία Θαλάσση από την Εύβοια. Ο λόγος στον Γιώργο Αργυρόγλου. Σαν τρελοί πανηγυρίζουν στο 89. Οι του Παναθηναϊκού που διεκδικούν το πρωτάθλημα το 1997 σε ένα γκολ που έχει μείνει στην ιστορία ως το γκολ που είναι το μεγαλύτερο σε απόσταση offside που δεν δόθηκε με το βοηθό ακριβώς στην ευθεία. Ο παίκτης του Παναθηναϊκού, ο Γεωργιάδης, ποιος είπε, που κάνει την κεφαλιά είναι 5 μέτρα offside. 5 μέτρα offside. Και αυτοί θα μας πούνε για φάση. Για να δούμε εδώ. Ο Γεωργιάδης είναι στην καρδιά της άμυνας και βέβαια είναι σε καθαρή θέση offside. Τουλάχιστον ένα μέτρο μέσα όταν του γίνεται η πάσα. Ο Σπυρόπουλος λέει ένα μέτρο μέσα. Δέστη.
Ναι, ναι, το είδα, το έχω δει. Εσύ το μπορεί να μην είχες γεννηθεί κιόλας. Το έχω δει, το έχω δει. Δες που είναι. Το έχω δει, το έχω δει, το έχω δει, το έχω δει, το έχω δει. Λοιπόν, η ουσία λοιπόν είναι δεν θα απολογηθούμε σε κανέναν. Δικιά μου γνώμη είναι αυτή, έτσι. Okay. Δεν θα απολογηθούμε σε κανέναν για αυτό το οποίο έγινε χθες. Και για να πω και κάτι ακόμα. Γιατί όταν άλλες ομάδες. Περίμενε. Στην ομάδα που παίζει χαριστικά. Η ομάδα που παίζει στην Football League. Άστο αυτό στην άκρη. Και στην Γάμα Εθνική. Άστο αυτό στην άκρη. Δεν θα απολογηθούμε σε κανέναν. Ούτε σε Παναθηναϊκούς, ούτε σε κανέναν άλλον. Εντάξει. Στου Παοξίδες δεν απολογηθεί. Σε κανέναν, δεν απολογηθώ σε κανέναν. Δεν ευνοούνται, ρε. Εντάξει. Γιατί δεν είδα την ίδια ευαισθητοποίηση όταν ο Πρίγκιπας κέρδισε το πέναλτι με τον Αστέρα. Αλλά αν έδινε την κόκκινη στον Κυριακόπουλο νωρίτερα και τα λοιπά, ναι, οκ. Okay. Αν έδινε την κόκκινη στον Κυριακόπουλο. Ξαφνικά με τον Άρη ευαισθητοποιηθήκατε όλοι. Και στον Ικλέσιας. Ναι, και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα με τον Άρη ευαισθητοποιηθήκατε. Βέβαια ρε φίλε. Πήρε φάση ο Άρης. Που τόσα χρόνια... Το πρώτο πέναλτι που παίρνει που δεν είναι μετά από 15 χρόνια. Τον έχουν περάσει πριν ο Κορδέλα, διαιτητικά. Και θα ευαισθητοποιηθούμε πάλι με τον Άρη. Και ότι ο Παναθηναϊκός η ίδια γελάδα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Φέτος με την πορεία που κάνει. Και έχει πολύ καλή ομάδα. Εντάξει. Και πολύ καλό προπονητή. Και είναι από τις λίγες ομάδες, ξαναλέω, προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Και ο Άρης δεν τον άφησε χθες. Αλλά όχι ρε παιδιά, ξαφνικά αυτή η ευαισθητοποίηση με τον Άρη πήρε αυτό το πέναλτι. Έχουν πάρει άλλοι τόσα και τόσα. Ο Ματέο Γκαρσία ήταν πέναλτι στη Νέα Σμύρνη, δεν κουνήθηκε Ρουθούνη, δεν είπε κανένα τίποτα. Με Μπρούνο Γκάμα με Λάρισα. Με Μπρούνο Γκάμα με Λάρισα. Πέναλτι που σου δίνει με το Λεβαδιακό που κάνει βουτιά. Εντάξει. Που δεν υπάρχει πέναλτι που κάνει βουτιά. Με τον Πάοκ ανύπαρκτο πέναλτι στον Πάοκ. Το πέναλτι του Πάοκ το 1-1. Που μέχρι και τη Σουέφα το... ο κανονισμός λέει δεν είναι πέναλτι αυτό. Κι άλλα μάτς είναι, περίμενε, άμα τα θυμηθώ σιγά σιγά. Δεν θα είναι. Το γκολ που σου ακυρώνει στη Λαμία. Του Γιουνές. Του Γιουνές. Φυσικά. Κι άλλα υπάρχει. Άλλα... Είναι αυτό που σας το πέναλτι στο κύπελο είναι αυτό του Μπρούνο Γκάμα. Είναι αυτό που σας λέγανε την προηγούμενη εβδομάδα με τον Χρήσαν. Το ελληνικό ποδόσφαιρο πλέον παίζεται στο επικοινωνιακό κομμάτι. Άλλοι προσπαθούν να βγουν ότι είναι αδικημένοι και έχουν αγοράσει τα πάντα. Άλλου σου στέει το ένα, άλλου σου στέει το άλλο. Έτσι είναι. Τι να κάνουμε. Και ένα πέναλτι πήρε ο Άρης που μπορεί και να μην είναι, οκ, okay, ναι. Και ξαφνικά σηκώθηκε όλο ο κόσμο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το καλύτερο ποιο είναι. Ξεφωνίζουν την ΚΕΔ. Έτσι. Ξεφωνίζουν την ΚΕΔ. Ποια είναι η διοίκηση τη ΕΠΟ. Ποια είναι η προϊστάμενη αρχή αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ο κύριος Γραμμένος. Είναι ή δεν είναι, ρε φίλε. Είναι. Τα προηγούμενα χρόνια δεν λέγαμε ο Γκυρτζίκης, ο Σαρής, ο Πιλάβιος. Αυτοί κάνουνε και αφού αυτοί κάνουνε ελέγχουν την ΚΕΔ και το ένα και το άλλο. Τώρα ποιος την ελέγχει. Τώρα είναι αντικειμενική η ΚΕΔ. Και μιλάει ή μήπως δεν εμπλέκεται η διοίκηση της ΕΠΟ. Και μιλάει Παναθηναϊκός που στήθηκε, ο οποίος Παναθηναϊκός 60 λεπτά τουλάχιστον είχε και ένα μισάρο που είχε περισσότερο την μπάλα, δεν έκανε κάτι, δεν υπάρχει στο γήπεδο. Μην κάνει φάση όλο το μάτσε. Εντάξει. Και λέει ότι στήθηκε. Ναι, ο Άρης τον έσαι, γιατί ως γνωστόν ο Άρης εξωαγωνιστικά είναι πολύ μεγάλη δύναμη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Να πω κάτι με αφορμή το μήνυμα του φίλου του 080. Παιδιά, θα ανοίξουμε και γραμμές να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Θα τις ανοίξουμε 6 ώρα. Θα το κάνουμε το break απευθείας εκεί στις 6. 6 παρά 10. Όταν ένας προπονητής βάζει έναν αμυντικό και βγάζει έναν επιθετικό, δεν σημαίνει ότι κλείνει την ομάδα πίσω. Θα σου πω και γι' αυτό. Περίμενε. Ναι. Δεν σημαίνει κάθε φορά που βλέπετε να γίνεται μια τέτοια αλλαγή, ναι, ότι κλείνει την ομάδα πίσω. Γιατί η ομάδα που κλείστηκε πίσω, αν έκανε γκολ τις κλασικές ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν από το στήσιμο που έκανε ο προπονητής, τώρα θα λέγαμε για μπαλάρα. Μαγεία. Κατηγορούσαμε τον Ερέρα, μεταξύ άλλων, τον κριτικάρεμ βασικά, που κατηγορούσαμε, μεταξύ άλλων για κάτι. Ότι δεν πήγαινε για το αποτέλεσμα. Και λέγαμε γιατί δεν πάει και τι κάνεις. Ο Παντελίδης χθες πάει για το αποτέλεσμα και θα εξηγήσουμε τον λόγο και το σκεπτικό του από ένα σημείο και μετά μέσω παιχνίδι και τον κατηγορούμε για αυτό το πράγμα. Αν άφηνε όμως ο Παντελίδης την ομάδα ψηλά, δεν έβαζε αμυντικό και έχανε ένα 2, θα τον κατηγορήσουμε γιατί ο Παντελίδης δεν πήγε στο αποτέλεσμα. Αν δηλαδή έκανε ο Παντελίδης ό,τι δεν έκανε ο Ερέρα με τον ΠΑΟΚ. Γιατί πολλοί λέτε και γράφετε από χθες, πολλοί κάποιοι τέλος πάντων, ότι ο Παντελίδης φοβήθηκε από το 60 και μετά. Και το πήγε πολύ συντηρητικά. Όταν πρωτοήρθε ο Παντελίδης και είχα τότε διαφωνία με τον Χρύσανθο, είχα πει κάτι. Ότι η ομάδα έχει θέμα στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης. Ακόμα διαφωνώ εγώ σε αυτό. Κομμάτι της φυσικής κατάστασης. Και θα σου πω γιατί. Όχι τα τρέξιμα, την έντασή της. Την ένταση συμφωνώ. Στην έντασή της μέσα στο παιχνίδι. Ο Παντελίδης διαπίστωσε αυτό το πράγμα. Εντάξει. Ο Άρης μέχρι το 60. Για τον τρόπο παιχνιδιού. Αυτό. Του Παντελίδη. Ναι, όχι, όχι απλά για τη φυσική. Το έλεγα κατάσταση. Και έξω που μιλούσαμε χθες. που μιλούσαμε.
Ο ένας προπονητής, για να καταλάβει, θα το πούμε πάρα πολύ απλά. Ο ένας προπονητής έκανε προετοιμασία για να παίζεις μαραθώνιο από την άψη της έντασης, δηλαδή να πηγαίνεις με ένα συγκεκριμένο αργό τέμπο για να έχεις την κατοχή της μπάλας, τσίκι 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 και μέσα από την κατοχή να δημιουργείς για να κερδίσεις. Ο Παντελίδης είναι σαν να σε προετοίμασε, όχι για κατοστάρι, για τετρακοστάρι. Και δεν μπορεί να το κάνει ακόμα. Ένταση, πίεση ψηλά, να πνίξω τον αντίπαλο, να δημιουργήσω τέτοιες καταστάσεις ώστε να κλέψω μπάλες και να κάνω τον γκολ. Γιατί έχω τέτοιους καλούς ποδοσφαιριστές. Πείτε μου εσείς ότι στα 60 λεπτά δεν το έκανε, όχι με αποτυχία, με επιτυχία. Τρίβαμε τα μάτια μας. Λέγαμε, ρε παιδιά, ο Άρης είναι αυτός. Ο Παντελίδης από την προηγούμενη εβδομάδα είχε ένα. Θα σου τελειώσω. Ναι. Και φτάνει στο 60 και έχει σκάσει η ομάδα, όντως. Δεν μπορεί παραπάνω. Θα μου πεις, έπρεπε να το προβλέψει. Το προέβλεψε. Και γι' αυτό πήγε στις συγκεκριμένες αλλαγές. Γιατί λοιπόν μπήκε ο Μαύραη, όλοι εσείς που λέτε ότι γύρισε πίσω την ομάδα. Δεν είχε άλλη επιλογή. Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει τεχνικά και ποδοσφαιρικά τι έκανε ο Μαύραη που μπήκε μέσα. Τι έκανε. Πήγε και παίξαμε με τρία στόπερ. Αλλάξαμε το σχηματισμό. Έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει στο τεράστιο πρόβλημα που είχε η ομάδα χθες. Ποιο ήταν το τεράστιο πρόβλημα που είχε η ομάδα χθες? Το δεξί άκρο της άμυνας. Γιατί είχε τεράστιο πρόβλημα? Για δύο λόγους. Ένα, ήταν σε κακή μέρα ο Κωνσταντινίδης. Να μην πω σε πολύ κακή μέρα ο Κωνσταντινίδης. Δύο, ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε μόνο από εκεί και από εκεί τρως τον γκολ. Με τον Χατζηθεοδωρίδη. Το Χατζηθεοδωρίδη και τον Ινσούα. Όσο λοιπόν ο Ματέο Γκαρσία είχε ανάσες, βοηθούσε ανασταλτικά και η μία ή άλλη την πήγαινε στη δουλίτσα. Τι κάνει λοιπόν ο Παντελίδης σας, για να λέμε και τι κίνεται στο ποδόσφαιρο? Γιατί το μόνο που λέτε στην κριτική κάποιοι είναι γύρισε την ομάδα πίσω, εμείς είμαστε Άρης. Μέσα στο σπίτι μας δεν γίνεται να γυρίσει την ομάδα πίσω. Παιδιά, αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο. Άρης είσαι, είναι εφημερίδα. Κάθε Σάββατο. Αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο. Έβαλε λοιπόν το Μαυρά γιατί? Γιατί στις φάσεις αυτές που ο Κωνσταντινίδης είχε πρόβλημα και μονίμως έμεναν δύο παίκτες του Παναθηναϊκού με μόνο τον Κωνσταντινίδη, έβγαινε ο Βέλεθ. Πιο πλάγια. Πλάγια για να καλύψει. Να βοηθήσει. Και έμενε μέσα ο Μακέντα. Περίμενε. Ο Μακέντα, ο οποίος μετά το 70 είχε και αυτό που το λέγανε τον ψηλό. Τον Καμπετσής. Καμπετσής. Άρα έμενε μέσα ο Δελιζήσης με δύο. Αν περάσει η σέντρα, αντίο ζωή. Όπως επιχείρησαν με σέντρες 15 φορές και τις νέδιωξαν ο Δελιζής με το Μαύραη. Μπήκε λοιπόν και ο Μαύραη, γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Έβγαινε ο Βέλεθ πλάγια, γιατί παίζαν μόνο από εκεί και δεν μπορούσε ο Πούγκουρας να ανέβει, αφού δεν υπήρχε Γιόχανσον. Και ο Μαύραη με τον Δελιζήση είχαν τους δύο πλέον φορ. Και στο τελευταίο 15 λεπτό ρίσκαρε ο Δόνης φυσιολογικά. Έχανε. Κάποια στιγμή θα το έκανε κι αυτός. Έτσι. Τι είχε ως αποτέλεσμα το ρίσκο? Βγήκε. Τρεις φορές ο Ματέο Γκαρσία μόνος του και κάνει λάθος πάσα. Δυο φορές ο Μπρούνο Γκάμα και κάνει λάθος πάσα. Τελική να είναι να δώσει την πάσα να είναι για γκολ. Και άλλες δύο-τρεις φορές που πήγε σωστά η πάσα, νομίζω από το Μενέντεθ, βγήκαν σέντερς από τα αριστερά. Την τελειώνει όπως την τελειώνει τη μία ο Γιουνές. Τελειώνει όπως τελειώνει τη μία ο Ντιγκινή. Πολύ άσχημο πλασί ο Γιουνές. Ναι. Από την πάσα του Μενέντεθ. Και στη μία φάση τη στημένη με τον Βέλεθ κάνει το κάρι. Εμείς λοιπόν θα κρίνουμε αν ήταν καλή η τακτική του προπονητή από το αν ένα πέναλτι στο 93 διαμόρφωσε το σκορ, ή με βάση τις φάσεις και τα στοιχεία. Με τι θα κρίνουμε? Ο Παντελίδης. Και μπορείτε να αντιληφθείτε αυτό που λέω και να καταλάβετε ότι αυτό είναι για μένα μια λογική εξήγηση του τι έκανε ο προπονητής με τις αλλαγές. Μια ρεαλιστική προσέγγιση τους προς το παιχνίδι. Ενώ εκνευρίζομαι όταν ακούω παίζει με τρεις επιθετικούς, άρα παίζει επιθετικά. Παίζει με τρία στόπερ, άρα παίζει αμυντικά. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Δεν είναι έτσι. Απλά στο Ηράκλειο
που κάνει το ίδιο πράγμα ο Μιχόγεβιτς, και εδώ διαφωνώ με τον Χαριστέα που το έγραψε στο SDNA. Ο Μιχόγεβιτς είναι ο παίκτης που επιλέγει ο Νίκος Παπαδόπουλος και τον βάζει πάνω στον σκόρερ. Και σε δύο φάσεις η επιλογή του προπονητή του Όφη εκτίθεται από το σέντερφορ του Άρη. Ο Άρης έχασε χθες τους δύο βαθμούς, όχι γιατί εκτέθηκε ο τρόπος παιχνιδιού του ή γιατί έκανε λάθος αυτός που έβαλε ή γιατί ο Παναθηναϊκός δημιούργησε μία φάση, γιατί δεν δημιούργησε καμία φάση. Ο Άρης εκτέθηκε γιατί δεν έβαλε την μπάλα στα δίχτυα. Δεν έκανε πέντε ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός και στην πέμπτη πήρε το πέναλτι. Φαινόταν θα το φάμε. Γιατί αν δεν έβαζε το Μαυράι και έπαιζε με τον Ματέο Γκαρσία, θα τρώγαμε γκολ εν κινήση. Και τότε τι θα λέγαμε, γιατί δεν έβγαλε τον Ματέο Γκαρσία να βάλει το Μαυράι. Γιατί πάντα αυτοί που δεν παίζουν είναι καλύτεροι. Ακούω για τον Μαρτίνες. Γιατί δεν έβαλε τον Μαρτίνες να κρατήσει την μπάλα. Πού να την κρατήσει την μπάλα ο Μαρτίνες. Όπως την κράτησε στα τρία προηγούμενα παιχνίδια. Γι' αυτό το λόγο μπήκε ο Ματίγια. Και το δεύτερο που πάω να πω είναι αυτό. Γι' αυτό μπήκε ο Ματίγια. Γιατί ο Παναθηναϊκός σου πήρε την κατοχή. Άρα, αντί να τρογόμαστε με τα ρούχα μας, να κοιτάξουμε ο καθένας από την πλευρά του, να δει τι μπορεί να κάνει καλύτερο για την ομάδα. Γιατί, παιδιά, και έχω πιάσει και τον εαυτό μου να το κάνω αυτό το λάθος. Στο παρελθόν, όχι τώρα πλέον, που είμαι λίγο πιο όριμος. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να βγάλουμε τον ταλκά μας. Σκάσαμε. Σκάσαμε με το 1-1. Μπινελίκη. Ξεφωνητό στον προπονητή. Ξεφωνητό στους παίκτες. Ξεφωνητό στη διαιτησία. Ξεφωνητό στους δημοσιογράφους. Ξεφωνητό, διάβαζα πάλι σήμερα, τα συνθήματα δεν ήταν δυνατά και δεν είναι αυτό. Ο άλλος στην ένα μαλώσανε για τη σημαία και το... Το κάθε επιμέρους κομμάτι της κερκίδας, της σημαίας, το αγωνιστικό, είναι επιμέρους κομμάτι. Το οποίο αν κερδίσεις, δεν το πιάνεις. Όταν δεν κερδίσεις, τα θυμόμαστε όλα. Αν λοιπόν δεν τα βάλουμε σε μία σειρά και ο καθένας από την πλευρά του, εμείς στο επικοινωνιακό, με την παράμετρο πάντα ότι θα πρέπει επικοινωνιακά σε πολλά πράγματα να είναι αρρωγός η ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Όχι να μας πει τι θα πούμε ή τι θα γράψουμε. Αλλά σήμερα εμένα με βοήθησε στο έργο μου το ότι η ΠΑΕ Άρης έβγαλε το βιντεάκι. Θα μου πεις το είχα και εγώ από χθες, αλλά οκ. Ναι. Okay. Με βοήθησε στο έργο μου ότι βγήκε ο Σιώπης και απεκατέστησε την τάξη. Θέλω να σε διακόψω για δύο δευτερόλεπτα. Επειδή πήγε στο επικοινωνιακό. Τελειώνω. Για να σου εμείς στο επικοινωνιακό, ναι. Ο κόσμος στην κερκίδα, αυτό που είχε γίνει στο τελευταίο δεκάλεπτο. Άσχετα αν τρώμε το ξενέρωμα. Η γιούχα που έχει ακούσει το τελευταίο δεκάλεπτο. Εμένα με γύρισε 5 και 6 χρόνια πίσω. Είχε πολλά χρόνια να συντονιστεί τόσο πολύ ο κόσμος. Πολλά χρόνια. Τώρα αν κάποιοι είστε αριστεροί, είστε δεξιοί, είστε κουβανοί, πιο Έλληνες από τους Έλληνες ή οτιδήποτε άλλο και είστε 10 και 20 και πλακώνεστε μεταξύ σας, αυτό δεν θα χαρακτηρίσει και τους υπόλοιπους 20.000 πάνω στο γήπεδο. Πόσοι ήταν τέλος πάντων, δεν ήταν 20. 18.000, 17-18.000. Και ούτε θα σταθώ εκεί για να δώσω τροφή για εμφύλιο στα ραδιόφωνα. Το θέμα θα το λύσω εγώ, όχι ο Χρύσανθος. Ο Άρης. Θα το λύσω εντός των τυχών. Δεν θα ξεκατηνιαστώ στα ραδιόφωνα για να δίνω το δικαίωμα στον κάθε έναν που περιμένει στη γωνία να πιαστεί από τη μία και από την άλλη πλευρά και να λέει «Α, έγινε, πλακώνεστε μεταξύ σας οι Αριανοί». Ναι ρε, πλακωνόμαστε. Πλακωνόμαστε γιατί δεν κατευθύνεται από κανένα ο Αριανός. Ούτε από την άκρα δεξιά, ούτε από την άκρα αριστερά, ούτε από το κέντρο, ούτε από πουθενά. Αυτό το οποίο ήθελα να πω. Παρακαλώ. Επειδή έκανες λόγο για το επικοινωνιακό. Και αφού μιλήσω. Ψυχοθεραπεία το ραδιόφωνο. Ναι. Και αφού επιστρέψουμε πάλι στο αγωνιστικό.
Θα μου πει, εμεί έχουμε αυτό. Ο άλλο τι να κάνει. Πρώτα απ' όλα καταφέρατε κάποιοι δηλαδή να εκνευρίσετε εμένα. Που εγώ είμαι και πολύ έρημο. Ο άλλο χαίρεται εδώ πέρα δίπλα. Μ' αρέσει, όχι, γιατί όπω έλεγε ο Γιώργο πριν έλεγε, σε μένα τα στέλνετε. Ναι. Δεν τα στέλνω μόνο σε σένα, Γιώργο μου. Λοιπόν, στο επικοινωνιακό δεν συμμετέχει μόνο η ΠΑΕ, μόνο εμεί. Συμμετέχετε κι εσεί. Σωστό. Πολύ σωστό. Εντάξει. Δεν είναι μόνο το τι θα γράψω εγώ και ο Χρύσανθος, ο Αλέξ, οποιοδήποτε, ή τι θα πούμε στο ραδιόφωνο. Σε επικοινωνιακό μια ομάδα συμμετέχει και ο κόσμο. Δεν συμμετέχουμε μόνο εμεί και ΠΑΕ. Εντάξει. Είναι σημαντικό. Δηλαδή τώρα το να βγαίνει ο άλλο και να μου λέει γιατί δεν είπαμε ότι είναι πέναλτι του Παναθηναϊκού, αυτό είναι ένα πλήγμα στο επικοινωνιακό κομμάτι του Άρη. Ή άλλα πράγματα που γίνονται στο γήπεδο ή αποδοκιμασίες Ιούγης κτλ. Και θα πάω εγώ στο παιχνίδι. Λοιπόν, από την προηγούμενη εβδομάδα ο Παντελίδης έχει καταλήξει σε αυτό το συγκεκριμένο πλάνο του pressing. Το έχει δουλέψει στις προπονήσεις, έχει πιάσει και τους ποδοσφαιριστές τέτα τέτ και τους έχει ζητήσει τι θέλουν να κάνουν στο συγκεκριμένο μάτς. Του βγαίνει στον απόλυτο βαθμό. Ήξερε από πριν όμως, και αυτό πάει πιο πολύ στο κομμάτι της πιστοχώρησης, το οποίο κριτικάρανε πολύ. Ήξερε όμως ότι δεν θα έχει διάρκεια, γιατί η ομάδα του έχει αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Το παραδέχτηκε πρώτη φορά εμέσως πλην σαφώς στη χθεσινή συνέντευξη τύπου. Ήξερε ότι δεν θα έχει διάρκεια. Θα πήγαινε και νομίζω πήγε παραπάνω και από όσο μπορεί να περίμενε ο ίδιος. Και έφτασε μέχρι το 60 ο Άρης να έχει αυτό το pressing. Γιατί είχε απέναντί του μια ομάδα που ήξερε ότι θα παίξει ποδόσφαιρο, δεν θα πάει 40 μπαλιές. Άρα λέει τι θα κάνω, θα την πρεσάρω ψηλά, θα την πνίξω για να την αποσυντονίσω. Και ο Άρης έχει αποσυντονίσει τον Παναθηναϊκό που σε μια φάση ο πρώτο μέχρι είχε 5 λεπτά να περάσει την μπάλα από το κέντρο. Ο Παναθηναϊκός του Γιώργου Δόνη, που παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο, είναι η αλήθεια και το έχω ξαναπεί. Εντάξει, δεν του βγαίνει. Εκεί ήταν και το κλειδί για τον Παντελίδη. Ο Παντελίδης περίμενε ότι μέχρι το 60 ο Άρης θα έχει καταφέρει να κλειδώσει και την νίκη. Ήρθε το πέναλτι, έγινε το 1-0, είχε μια-δυο φάση ομάδα στο πρώτο ημίχρονο, δεν της έκανε γκολ και στο δεύτερο ημίχρονο δεν της βγήκε κόντρα από ένα σημείο και μετά. Γιατί αν ο Παντελίδης άφηνε την ομάδα ψηλά, που λέμε πολύ, γιατί να μην την αφήσει ψηλά. Αν την άφηνε την ομάδα ψηλά και έκανε ο Παναθηναϊκός κανένα 1-1, τώρα θα χάνει ο Άρης. Το πιο πιθανό. Γιατί δεν είχαν δυνάμεις ποδοσφαιριστές. Είδα κάποιον άλλο να γράφει για τον Ντιγκινί, γιατί τον έβγαλε. Ο Ντιγκινί έπαιζε με πρόβλημα στη γάμα από το 20. Και περιμένα να δουν πώς θα πάει. Και τελικά τον βγάλανε. Και η γάμπα είναι ύπουλη σε αυτές τις περιπτώσεις. Για τον Ντιγκινί. Στην προκειμένη περίπτωση. Τον Άρη δεν του βγήκε κόντρα και δεν τελείωσε γύρω στο παιχνίδι στο 60 λεπτό στο οποίο είχε. Και η φάση που έχασε μετά όταν καθόταν πίσω, σε ένα βαθμό στα τελειώματα ποδοσφαιριστών παίζει ρόλο και η κούραση. Να το ξέρετε. Και η ψυχική και η σωματική. Γιατί έχουν τρέξει απίστευτα χθες οι παίχτες. Μιλάω με έναν φίλο. Ναι. Ο οποίος μου λέει, γιατί δεν έβγαλε τον Κωνσταντινίδη να βάλει τον Τζανακάκη. Με τον Ολυμπιακό λέγαμε το αντίθετο. Γιατί δεν έβγαλε τον Τζανακάκη να βάλει τον Κωνσταντινίδη. Ρε παιδιά. Το πέναλτι. Περίμενε. Πέρα από το τουρλουμπούκι που έγινε στο Ηράκλειο από το 77 που τρώμε τον γκολ μέχρι το 92 που ισοβαρίζει ο Γιουνές. Θυμηθείτε όλοι, τα έχω γραμμένα στο κινητό μου. Γιατί εκτέλεσε ο Γιουνές το πέναλτι με τον ΠΑΟΚ και δεν το εκτέλεσε ο Μπρούνο Γκάμα. Το εκτέλεσε ο Γκάμα. Χθες. Κακή εκτέλεση από τον Πορτογάλο. Γιατί το εκτέλεσε ο Μπρούνο Γκάμα και δεν το εκτέλεσε ο Γιουνές που τα εκτελεί όλα. Αν πάμε να μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία, γιατί το ένα, γιατί το άλλο, γιατί δεν έβαλα αυτό, γιατί δεν... Έχει χαθεί το παιχνίδι. Έχει χαθεί το παιχνίδι. Και την ίδια στιγμή, αν κερδίσεις, είναι όλα καλά. Όχι, δεν είναι όλα καλά. Αλλά να μιλάμε. Ναι. Όχι, σωστή. Έβαλα αμυντικό, γύρισε στην ομάδα πίσω. Ποια ομάδα γύρισε πίσω? Πόσες ευκαιρίες έχεις κάνει, καθαρές για γκολ. Γιατί πήγε σε μια άλλη επίση σωστή προσέγγιση. Πόσες ευκαιρίες έχει κάνει ο Παναθηναϊκός? Τίποτα δεν έχει κάνει. Ένα σου του κάτσε. Που μπήκε ο Μενέντε μπροστά και το κόψε. Όχι, ρε, που έφυγε out. Και ένα που. Α, το... Και το σου, ναι, του Μενέντε που μπήκε μπροστά και το κόψε. Που είναι το φάουλ. Ναι, εντάξει. Αυτά είναι. Ο Παντελίδης έχει προσεγγίσει πολύ σωστά το παιχνίδι χθες. Και μέχρι το 60 που άριστανε κυρίαρχο μεσαίο. Απλά ο Παντελίδης, να σου πω κάτι. Δεν είναι Ισπανός, ρε. Επειδή ήρθε λοιπόν μετά τον Ερέρα, τρώει ξεφωνητό τώρα ο Παντελίδης. Γιατί είναι ο Παντελίδης? Για να πούμε κάτι και για τον Παντελίδη. Δηλαδή ο Παντελίδης τι να κάνει, να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα αυτός? Τι να κάνει? Το πήγε το παιχνίδι με τέτοιο τρόπο που άρχισε κλασικές ευκαιρίες έκανε και θα μπορούσε να βάλει και ένα δεύτερο γκολ και να μην συζητάμε τώρα όλα αυτά. Αλλά δεν μπορεί να στείλει και την μπάλα στα δίχτυα. Το φίλο που μας λέει να πούμε για την ΕΡΤ και την μετάδοση, παιδιά, δεν μπορώ να κρίνω μία μετάδοση. Α, δεν την έχουμε ακούσει. Που δεν την έχω ακούσει. Έχω ακούσει στιγμιότυπα κτλ. Έτσι, γιατί. Και χθες το βράδυ που το βλέπα το μάτς χωρίς
Θα μας λερώσει και άλλη φορά το παντελόνι. Sorry, Χρυσάντη. Λοιπόν, το βλέπα χωρίς ήχο ναι. το παιχνίδι για ευνόητους λόγους. Με τέσσερα παιδιά, μια μισή ώρα δεν είναι δυνατόν να έχει ήχο. Μου λείπανε πάντως πολλοί φίλοι ότι ο συνάδελφος και από τη Θεσσαλονίκη και από την Αθήνα, και ο Δημήτρης, δηλαδή ο Μπουγιατζής και ο Καραλής, ενώ λένε ότι δεν είναι πέναλτι του Παναθηναϊκού, προσπαθούν να το δουν 5-6 φορές του Άρη το πρώτο πέναλτι που είναι καθαρό, αλλά στο πέναλτι του Παναθηναϊκού και στην αποβολή, αυτό το είδα κιόλα, στην αποβολή που έπρεπε να πάρει ο Μακέντα που χτυπάει το Βέλεθ εκτός φάσης, δεν λένε τίποτα. Χθες φταίει για να το κλείσουμε το αγωνιστικό. Πιανόμαστε από τέτοια, αλλά ναι, παίζουν τον ρόλο τους και αυτά. Φταίει ο Άρης που δεν σκότωσε τον Παναθηναϊκό. Συσσαγωγικά έτσι. Φίλε, να μην έκανα. Κοίταξε, αυτό να σου πω το εξής. Να ήταν το μάτς 1-0. Να γυρνούσα πίσω. Να μου έκανε 5 φάσεις. Ή να μην μου έκανε καμία φάση. Mm. Να μην έκανα κι εγώ καμία φάση. Και να δεχόμουν τον γκολ της σοφάρισης στο 93. Θα έλεγα. Ναι, εντάξει, δεν είναι σωστή η τακτική του. Αλλά όταν κάνει μια συγκεκριμένη τακτική, του βγαίνει. Είμαι 1-0. Ναι. Και από την τακτική έχω 5 καθαρές φάσεις. Ναι. Συν, δοκάρι, συν άλλες 5 που είναι φάσεις από. Που είναι τι είναι. Κλέβω την μπάλα από τον τρόπο που παίζω και βγαίνω 4 παίκτες του Άρη με 2 του Παναθηναϊκού. Και κάνει λάθος πάσα ο καλύτερος μου παίκτης. Εκεί είναι θέμα καθαρού μυαλού και ξεκούραστο μυαλού. Βγήκε το σύστημα. Βγήκε. Δηλαδή τι να κάνει, να κάνει την πάσα. Δεν βγήκε τελική πάσα ή δεν βγήκε το τελείωμα σε κάποιες φορές. Άρα εγώ, που βλέπω από πάνω, ναι, είμαι ικανοποιημένος από αυτό που είδα. Το παιχνίδι και ναι, ξενερώνω. Ναι, τρελαίνομαι. Ναι, ήθελα την νίκη. Ναι, ξέρω ότι ο περισσότερος κόσμος τον νοιάζει το αποτέλεσμα. Δεν τον νοιάζει τίποτα άλλο. Σας έβαλα περιγραφή πριν. Που έχουν κερδίσει, ήταν πρώτοι στη βαθμολογία. Δεν ξέρω αν πήραν και το πρωτάθλημα τότε. Και ο Άρης πρώτο-τελευταίος. Παίζει κατηγορία ο Άρης με τον γκολ που τρώει. Τον στείνουν τον Άρη. Για να πέσει. Αυτό είναι στήσιμο, φίλε Νίκο. Τον στείνουν για να πέσει. Με Λάτσιο και Θαλάση. Με έχεις διακόψει 7 φορές. 17 σε κάνω. Τον στείνουν. Ναι. Και πανηγυρίζει σαν τρελή. Για να μας κουνήσετε το δάχτυλο. Και αφού θα μας κουνήσετε το δάχτυλο, που παίρνετε και μουφα πέναλτι. Που το κάνετε όλο ό,τι κάνετε, γιατί ζούμε πλέον στην επικοινωνία. Ο Τζοβάρα στο ημίχρονο. Και τη φάση είδε. Την πιστεύετε, την είδε. Δεν έχει, πιστεύετε, Nova Go. Ή δεν μιλάει στο τηλέφωνο. Ας το τηλέφωνο, ρε, ο ίδιος. Ναι, ναι. Ας τι θα μου πούνε. Ναι. Nova Go. Μπαίνω και το βλέπω. Δεν τα είδε. Η εικόνα του χθεσινού αγώνα, πέρα από αυτά που λέμε, αποτυπώνεται σε ένα απλό πράγμα. Το παιχνίδι τελειώνει. Ο Άρης... Στην έρθει το μεταξύ του μάτς. Ο Άρης είναι απογοητευμένος, ο Παναθηναϊκός πανηγυρίζει. Άλλο και αυτό πάλι. Εκεί φαίνεται το παιχνίδι. Εκεί φαίνεται και πόσο μεγάλωσες. Ναι. Και πόσο αγωνιστικά είσαι σε καλό δρόμο. Και, πέρα, και αυτό ήταν που ήθελα να πω, για να, πριν πάμε και στο break. Υπάρχει μια απογοήτευση. Θα είναι λάθος όμως να υποβαθμίσουμε αυτό το οποίο υπάρχει πίσω από την απογοήτευση του χθεσινού αποτέλεσμα. Ότι τι, ότι με ένα δείγμα 2 αγώνων με τον Παντελίδη στον πάγκο, ο Άρης παρουσιάζει μια εξέλιξη. Εξελίσσεται σαν ομάδα αγωνιστικά μέσα στο γήπεδο. Και δεν είναι αβάντα και ούτε είναι αριτζίδικα αυτά τώρα, αυτό το οποίο λέμε σαν συμπέρασμα. Έστω από 2 παιχνίδια, από αυτά έχουμε, από αυτά κρίνουμε μέχρι στιγμή στον Παντελίδη. Εντάξει, γιατί και με τον Ερέρα είχε εξέλιξη, αλλά από ένα σημείο και μετά έμεινε στάσιμο. Με τον Παντελίδη 2 παιχνίδια, βλέπεις καινούργια πράγματα μέσα στο παιχνίδι της ομάδας. Δηλαδή, βλέπεις τον Άρη, ο οποίος σε 2 μάτς δημιουργεί κλασικές φάσεις. Και αν ο Παντελίδης, προσέξτε λίγο παιδιά, αν ο Παντελίδης πάει στον Ατρόμητο, χτύπα ξύλο και η ομάδα παρουσιαστεί χάλι, ναι, θα ξεφωνηθεί. Καλά, ναι, εντάξει, εννοείται. Ούτε φίλος μας είναι και ίσα-ίσα. Εγώ δεν τον έχω δει και από ποτέ. Εγώ. Ναι. Τον έχεις δει και μια φορά. Εγώ έχω συστηθεί μαζί μια φορά. Εγώ δεν τον έχω συστηθεί καν μαζί του με τον άνθρωπο. Δεν έχω μιλήσει καν στο τηλέφωνο. Γιατί δεν έχω μιλήσει καν στο τηλέφωνο. Έλα, σάβαλα, χλίσα. Ναι, γιατί δεν έχω μιλήσει καν στο τηλέφωνο. Θα μίλησα στο Περιστέρι. Μιλούσα με τον Ερέρα. Ναι, okay. Ναι. Μα αυτό σου λέω. Ναι. Και τι έγινε που μίλησα με τον Ερέρα. Δεν κατάλαβα. Δεν κακό, επειδή λοιπόν μίλησα με τον προπονητή. Δεν κακό, ρε. Δεν θα πούμε την κριτική. Δεν θα κάνουμε την κριτική. Κάτσε να ολοκληρώσω. Περίμενε, λοιπόν. Κακό πράγμα να σου λέω άλλο. Κάτσε να ολοκληρώσω. Εσύ μου το λες. Κάτσε να ολοκληρώσω. Ναι, εσύ μου το λες όλη την ώρα, λοιπόν. Δεν κάθομαι.
Ο Άρης στα τελευταία δύο παιχνίδια, σας λέω τώρα για πράγματα τα οποία δεν τα βλέπαμε επί Ερέρα. Στα τελευταία δύο μας με τον Παντελίδη. Δημιουργεί κλασικές ευκαιρίες. Περισσότερες μέσα στο παιχνίδι. Παράγει φάσεις. Κάνει τον αντίπαλο να νιώθει ότι να φοβάται ότι θα βγει μπροστά και θα μου κάνει ευκαιρία. Δεν δέχεται φάσεις από αντιπιθέσεις και σπάει να δέχεται αντιπίθεση. Προσέξτε το αυτό. Ήταν μόνιμο πρόβλημα επί Ερέρα. Πριν. Έτσι. Στο δεύτερο μάτς του Παντελίδη, ξαναλέω. Στο δεύτερο μάτς του Παντελίδη. Λοιπόν, απειλεί από στατικές φάσεις. Και σκοράρει όπως το έκανε στο Γεντικουλέ. Πάλι είχε χθες τη φάση με τον Δελιζή, το δοκάρι με τον Βέλεθ. Ο Άρης απείλησε για πρώτη φορά και έβαλε γκολ από στατική φάση με τον Γιουνέ στον Όφη. Το προηγούμενη φορά ποια ήταν, με τη Λαμία. Το γκολ του Ντιγκινή. Συν το νέο στοιχείο το οποίο είδαμε χθες, το οποίο είναι το pressing, το οποίο θέλει ο Παντελίδης. Αλλά δεν μπορεί να το βγάλει ακόμα και δεν μπορεί να το δουλέψει ακόμα. Και να πούμε και κάτι ακόμα, περίμενε. Το ότι ο Μπάσα έχει κάνει αυτή την εμφάνιση χθες. Σε συνέχεια αυτής που έκανε στον Όφη. Μπορεί να είναι και τυχαίο. Αλλά έχει κάνει δύο εμφανίσεις. Μία μέτρια προς καλή στον Όφη. Ποιος... Ενώ μέχρι ναι. πρώτης ήταν μέτριος προς κακός. Ναι. Έχει κάνει μία μέτρια προς καλή. Ναι. Και χθες είναι ο παίχτης που πήραμε το καλοκαίρι και πανηγυρίζαμε. Αυτόν θέλουμε. Αυτό που λες εσύ. Αυτόν θέλουμε. Αυτό που λες αυτό, εσύ. Αυτή η αλβανάρα που λέγαμε το καλοκαίρι. Ναι. Είναι αυτός. Αυτό που λες εσύ είναι αυτό που λένε σήμερα οι άνθρωποι του Άρη μετά από τη χθεσινή του εμφάνιση. Εμείς είμαστε οι άνθρωποι του Άρη. Λοιπόν. για τον Μπάσα. Και... Αυτόν ναι. τον παίχτη, πρόσεξε όμως. Πρέπει να υπάρχει και συνέχεια. Εγώ δεν θα βιαστώ να πω ναι. ήρθε ο Παντελίδης και του έδωσε ρόλο. Αυτό θα το δω αν σε βάθος χρόνου θα είναι το ίδιο με τον Ατρόμητο, ναι. είναι το ίδιο με τον Πανετολικό, είναι το ίδιο με την Ξάνθη. Αν λοιπόν στα επόμενα τρία παιχνίδια ο Μπάσα έχει εμφάνιση σαν τη χθεσινή, πάει να πει. Ότι σε σχέση με τον Ερέρα, ο Παντελίδης του έδωσε ρόλο. Μα να σου πω κάτι. Του έδωσε κατεύθυνση. Το έχει κάνει. Προσπαθεί να το κάνει. Ναι, ρε φίλε. Πώς σου λέω να το. Άλλο, πρόσεξε, άλλο να του δίνεις και άλλο πώς θα τα αποκριθεί. Την ίδια στιγμή, τα ακραία μπακ, ούτε ο Παντελίδης, ούτε ο Ερέρα μπόρεσε να τα βάλει. Αλλά θα έρθει και κάποιος εδώ και θα μας πει και θα πάμε στο διάλειμμα για να πούμε και τους χορηγούς μας. Ναι, ρε φίλε. Τα ακραία σου μπακ όμως κάνουν 50 χιλιάρικα. 60, 70 και 80. Που και ο Μενέντες χθες δεν ήταν άσχημος. Αυτά είναι τα ακραία. Όταν βγήκε ο Γιώχανσον δεν ήταν άσχημος. Μέχρι να βγει ο Γιώχανσον, άσχημος ήταν και αυτός. Λοιπόν. Αλλά παιδιά, το ξέρουμε. Αν θεωρείτε ότι μπορούσαμε να πάρουμε τον Μπρούνο Γκάμα και στις 11 θέσεις. Έγινεται. Και να έχουμε και 5 ή τέτοιους αναπληρωματικούς στον πάγκο. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Θα μου πει κάποιος, φιλέ. Μην παίρνεις έναν Μαρτίνεθ και πάρε ένα μπακ. Okay. Okay, ναι, ο σχεδιασμός όμως δεν είναι τόσο απλός. Δεν είναι PlayStation να πάρω ένα αριστερό μπακ που κάνει 200 χιλιάρικα και να αφήσω ένα μέσο που κάνει 200 χιλιάρικα. Δεν ξέρεις πόσο σου κήκε ένας παίκτης κάποιες φορές. Δεν το γνωρίζεις. Και όταν τον πήρες τον Ισπανό. Τον πήρες για βασικό. Τον πήρες για βασικό. Έτσι. Άσχετα αν παίζει η θέση του με τον Βαλεριάνο. Ναι. Εκεί θα γίνει σταδιακά. Μία επάνδρωση της ομάδας. Γιατί αυτή η ομάδα που είχες χθες, στην πρώτη ώρα με τον Παναθηναϊκό, με δύο νέτο των 200.000, των 150.000, ναι. των πρώτων νετών, όχι μετά από 5 χρόνια που πήρε τα λεφτά που πήρε, ναι. με δύο νέτο αριστερά και δεξιά, και ένα άλλο σεντερφόρ, ακόμα καλύτερο από τον Γιουνές, όχι να φύγει ο Γιουνές, Βασίλη, βάλε το χαλίγο, πίσω να έχεις και τους δύο. Να παίζει αλλιώς ο ένας, αλλιώς ο άλλος. Είναι για άλλα πράγματα. Δεν θα έχουμε θέμα να βγούμε Ευρώπη. Όλα επαναλαμβάνουμε με δείγμα αυτά τα δύο παιχνίδια, η Παντελίδη, έτσι. Θα δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Αλλά αυτό το οποίο βλέπουμε σε αυτά τα δύο παιχνίδια, αυτό καταγράφουμε. Λοιπόν, πάμε στο break και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα και τις δικές σας τηλεφωνικές γραμμές. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής All About Aris On Air, στον Λίμπερο 107,4. Χρήσανθο Τσαλτίδης, Νίκος Παπαδόπουλος. Στα μικρόφωνα, Βασίλης Καβαδίας στην ρύθμιση του ήχου. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7. FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54526 μέχρι όσο 1,24. Συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το χρέωσεων της κινητής τηλεφωνίας. Πού είναι ο άλλος? Να έρθει όμως, φίλε, γιατί δεν μπορούμε να βρούμε εδώ στον συνάδελφο για την ώρα. Όταν θα τον βρούμε, θα έχουμε εκ νέου επικοινωνία. Εκ νέου βασικά δεν είχαμε ακόμα επικοινωνία. Θα έχουμε και μια πρώτη επικοινωνία για να μας δώσει ενημέρωση. Α, το πολύ φιλόξενο γήπεδο της Λαμίας είναι η αλήθεια. Με τα πολύ στενά δημοσιογραφικά βέβαια.
για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά του, αλλά οι άνθρωποι, πέρα, άσχετα με αυτό, είναι ιδιαίτερα φιλόξενοι. Λοιπόν, για δώσω λίγο μουσική. Ανοιχτές και γραμμές 2-31-0. Όχι, τι έγινε, έχουμε. Τον έχουμε. Πάρτο να τώρα, ωραία. Περιμένετε λίγο οι φίλοι του Άρη να κάνουμε πρώτα μια σύνδεση που έχουμε. Μιλούσαμε με την τοπική κοινωνία. Μιλούσαμε με την τοπική κοινωνία. Ο φίλος ο Μάριος λέει κάτι το οποίο έχει πολύ βάση και θα το πούμε και μετά. Όταν λέει πριν. Και έχει δίκιο, γιατί λέει ότι όταν πριν διαγωνιστικές ο Τερζής λέει που λέξει με Σεριζούπολη κλείδω στην άμυνα με τον Σόζο και τον Βαλεριανό, ήταν καλός λέει. Και έκανε ρεστάλ κοτσαρίσματος και λέγαμε τότε α πούμε κράτα τον Τερζή. Καρπίδι. Ναι, έτσι. Τώρα που πήγε το Κάρι Παντελίδη δεν είναι καλός όμως. Ναι, εντάξει, έχει δίκιο. Ο φίλος ο Μάριος. Όντως, εύστοχη παρατήρηση είπε έκανε. Λοιπόν, ανοιχτές οι γραμμές πλέον για εσάς 2-31-0-287 και 3 οχτάρια για να συζητήσουμε για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Μισή ώρα έχουμε μπροστά μας. Θα κλείσουμε λίγο νωρίτερα. Ναι. Γιατί υπάρχει και το μάτς, το μάτς του Πάκ με τη Λαμία στις 7 για να έχουμε και τη σύνδεση πάλι με τον Σταύρο Κόλγα για τη Σέντρα. Λοιπόν, ανοιχτές οι γραμμές για να τα πούμε όλα και να τα σχολιάσουμε όλα εδώ πέρα. Παρέα μέχρι και τις 7 παρατέταρτο. Προστάμε και μηνύματα, θα τα συζητήσουμε βέβαια για αυτά. Πάμε έχουμε Βασίλη. Κόσμο. Πάμε στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα. Τέσσερις μάλιστα, πάμε στον πρώτο. Καλησπέρα. Χαίρετε. Λοιπόν, ο Τάσος είμαι. Γεια σου Τάσο. Ήθελα τόσα πολλά να πω. Πες τα. Ο Χρυσάνθος με κάλυψε περισσότερο στον πρόλογο του σε πολλά πράγματα. Ξέχασες όμως ένα πέναλτι που δόθηκε στον Άρη. Ποιο? Το οποίο το είχε κάνει σημαία ο Ολυμπιακός. Για να δείξει πόσο ευνοημένος ήταν ο Παναθηναϊκός. Με το Δαλουκά. Εκείνο το μάτς με τον το Σαϊρέγγις πάνω στον Κάμπορα που τον σπρώχνει που σηκώνει να κάνει κεφαλιά. Σωστό, σωστό, σωστό. Το ξέχασες εκείνο. Σωστό. Είναι τόσα πολλά. Ναι. Ξέχασες εκείνο το που σκάλωσε τα πόδια του Σίλβα, πώς λέγονταν αυτός ο μεγάλος ποδοσφαιριστής. Που όντως απόρρεσα και εγώ πως το έκανε αυτό. Που σκάλωσε τον πόδι πάνω στο άλλο και έπεσε και έδωσε πέναλτι. Μέσα στην τέτοια. Πολλά, πάρα πολλά όπως είπες εσύ. Δεν νιώθω ευνοημένος, φίλε μου. Τι ευνοημένος μου καλά. Γιατί έτσι, αυτό πάνω να περάσουν προς τα έξω. Ότι πρέπει ο Αργιανός να νιώθει ευνοημένος. Δεν θα απολογηθούμε. Δεν θα τρελαθώ από το πρωί που ακούω ραδιόφωνο. Αυτό το πράγμα πάνω να περάσουν προς τα έξω. Δεν θα απολογηθούμε. Όχι. Δεν νιώθω ευνοημένος. Όχι. Δεν νιώθω. Παρ' όλα αυτά. Αυτά που λένε οι άλλοι, τα λέμε και εμείς, έτσι. Εχθές πήγα στο γήπεδο, ήμουνα μόνος μου, δεν ήρθε παρέα. Λέω, θα βρω κάποιον να πω καμιά κουβέντα, ξέρω εγώ, γιατί δεν το συνηθίζω να πηγαίνω στο γήπεδο μόνος μου. Δεν μ' αρέσει. Τέλος πάντων πήγα. Είχα μια παρέα δίπλα μου. Όταν έβαλε τον Γκάμα να βαρέσει τον πέναλτι το πρώτο, καλά και έβαλε αυτόν και δεν έβαλε τον Γιούνιες. Με το που το χάνει τον πέναλτι ο Γκάμα, το θέλεις και το χάσει. το τι άκουσε δεν μπορεί να φανταστείτε. Τέλος πάντων. Το προσπερνάω αυτό. Τελειώνει το μάτι. Σοφαριζόμαστε, κάνουμε ράνουμε, σηκώνουμε χέμου. Και αρχίζουν και λένε, άντε ρε Παντελίδη, φύγε από τον Άρη μας. Άντε ρε εκείνο, φύγε από τον Άρη. Δεν γίνεται έτσι ρε φίλε. Είναι γίνεται, δηλαδή, έχω αναγκριστεί, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να άλλο, δεν αντέχω ρε φίλε. Έχει δύο μάτς ρε φίλε, μια νίκη και μια ισοπαλία τέτοια. Μια νίκη στο Ηράκλειο και μια ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό. Δεν γίνεται να κρίνουμε τον προπονητή και τους παίκτες από ένα και δύο μάτς. Το σύνολο πρέπει να δεις και μετά να κρίνεις αν έχεις ομάδα. Αν δεν έχεις, αν μπορείς να παίξεις καλή μπάλα ή αν δεν μπορείς να παίξεις καλή μπάλα και ανάλογα να πας στο γήπεδο ή να μην πας στο γήπεδο. Εγώ βλέπω μια προοπτική στην ομάδα, δεν ξέρω είμαι τυφλός ή με τι είμαι, δεν ξέρω. Βλέπω μια προοπτική, βλέπω κάτι απά να αλλάξει, κάτι ξέρω εγώ. Αλήθεια. Μπαλάρα δεν θα παίξεις, αυτό είναι επόμενο φυσικά. Δεν θα παίξεις δάκι μπαλάρα. Αλλά κάτι βλέπεις μέσα στο γήπεδο, μια προσπάθεια. Εξής προσπάθησε η ομάδα. Εγώ όταν έφυγα από το γήπεδο, παιδιά, παρόλη την πίκρα που έφαγα, στο λεπτό που έφαγα το τέτοιο, μην ξεχνάτε την περασμένη εβδομάδα όμως, στο ίδιο λεπτό πήραμε την νίκη, έτσι. Αυτά δανεικά είναι. Μία έτσι, μία αλλιώς. Λοιπόν, όταν έφυγα από το γήπεδο, δεν ξέρω, έφυγα γεμάτος. Έφυγα γεμάτος. Έφυγες με το, κάνω, δηλαδή. Με το γιατί ρε γαμώτο. Ναι, Χρυσά, δεν έφυγα, αλλά έτσι είναι ακριβώς. Γιατί. Το γιατί την τύχη μου, το ετένι μου, το ένα μου, το άλλο μου. Όλα αυτά. Αλλά έφυγα. Είδα κάτι μέσα στο γήπεδο. Προσπάθεια. Εγώ θέλω να βλέπω οι ποδοσφαιριστές μου να προσπαθούν. Το αν τα καταφέρουν ή όχι είναι άλλο παπά Ευαγγελό. Μετράνε και άλλοι παράγοντες. Το ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας. Εγώ θέλω να βλέπω την ομάδα έτσι. Να προσπαθεί και να παίζει μπάλα. Παίζει μπάλα η ομάδα. Έτσι. Παίζει μπάλα αυτή που παίζει. Τώρα το τι λένε οι υπόλοιποι, εμένα ούτε καν με ενδιαφέρει. Εγώ μ' αρέσει αυτό που βλέπω. Έγινε Τάσο. Γιατί θα καταλάβουν και άλλοι τέσσερις.
Πάμε στο επόμενο. Απλά, παιδιά, όσο πιο σύντομα μπορείτε, γιατί είναι πολύ συγγραμμές. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας. Στον επόμενο, Βασίλη. Πολύ καλός αυτός. Τα είπε πολύ γρήγορα. Ναι, συνοπτικός. Γεια σας. Καλησπέρα. Χαίρετε. Κώστας. Γεια σου, Κώστα. Πότε κράζουμε προπονητή, ποια μέρα? Τετάρτη. Τετάρτη, οπότε να πάρω αύριο. Δευτέρες, Τετάρτες, Παρασκευές. Να κράξτες. Βγάλτε μια εκπομπή, πότε κράζουμε προπονητή, να ξέρουμε κι εμείς, ρε παιδί μου. Η ώρα της κριτικής. Όποτε, όποτε θέλετε. Αλλά δεν ανάγκη να κράξετε. Ας κάνετε κριτική, ας ασκήσετε κριτική. Λοιπόν, μου κάνει εντύπωση, που σας κάνει εντύπωση, ότι το αθηναϊκό μηντιακό σύστημα τα λέει όπως θέλει. Δηλαδή πέσατε από τα σύννεφα, έτσι. Εντύπωση δεν μας κάνει. Το ξέρω. Εντύπωση. Εδώ και πολλές δεκαετίες με έβγαλα από τα ρούχα μου περισσότερο. Αδικείται μόνο αυτός που πάει για πρωτάθλημα. Κατά τις αθηναϊκές ομάδες. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι, αλλά αδικείται μόνο αυτός. Εμένα με εκνεύρισε. Αν σε αδικήσουν και δεν έχει στόχο το πρωτάθλημα. Δεν υφίσταται αδικία. Εμένα, Κώστα, με εκνεύριξε περισσότερο ο τρόπος που πλασάρουν τον Παναθηναϊκό φέτος. Με έχει εκνευρίσει με αποκορύφωμα το χθεσινό. Εμένα δεν μου κάνει καμία εντύπωση όμως. Δεν ξέρω τι. Δηλαδή, μας έχουν εκνευρίσει πάμπολες φορές, χρόνια τώρα. Έτσι, σε σφαγές του Άρη, να μην λένε τίποτα. Είναι απολύτως φυσιολογικό. Εγώ τους έχω γραμμένους εκεί που δεν πιάνει μελάνη. Ναι. Το ζήτημα είναι πώς αντιδράει η ΠΑΕ επίσημα. Και καλά κάνει η ΠΑΕ αντέδρα και βγάζει σωστά ένα προφίλ στα social media προς τα έξω και θα πρέπει να το κάνει και πιο έντονο αυτό. Έτσι, εγώ προσωπικά, δηλαδή, με Παναθηναϊκό να αντιπαρατεθώ, με Ολυμπιακό, με ΑΕΚ κτλ. Τους έχω γραμμένος εκεί που δεν πιάνει μελάνη. Και φυσικά και δεν θα απολογηθώ σε κανέναν από αυτούς. Ναι. Όταν το σύστημα έλεγε πώς θα στηθεί το παιχνίδι Παναθηναϊκός Άρης για να ευνοηθεί από το στοίχημα, ο Μπέος είναι μέσα, ο Κολλητός, ο άλλος, ο Τσακαγιάννης. Εντάξει, τώρα τι να αρχίσουμε να λέμε. Στα δικαστήρια θα αποφαθεί η δικαιοσύνη γι' αυτό. Τα δικαστήρια. Ήθελα να κράξω και προπονητή, αλλά θα πάρω αύριο. Έγινε. Να είσαι καλά. Θα πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα. Επόμενος. Χαίρετε. Ναι. Καλώς τον. Τι έγινε. Καλά, εσύ. Βατιστόχαστη ανάλυση, έτσι. Από ποιον. Δηλαδή τώρα βρήκε ρόλο λοιπόν ο Μπάσα, Δεν σου πω ότι βρήκε. Ενώ πριν ήταν τουρίστας. Ούτε το ένα είπαμε εμείς. Δεν είπαμε το άλλο. Ότι ήταν τουρίστας, ούτε έχει τώρα βρήκε ρόλο. Λοιπόν, κάτσε λίγο να πούμε. Είπαμε, του έδωσε ρόλο. Και μου κάνει εντύπωση με τον προηγούμενο ότι δεν πρέπει να κάνουμε κριτική, έτσι. Πώς δεν πρέπει, ποιος το είπε αυτό. Αυτό είπε να. Ποια είναι η κριτική σου, ρε. Η Τετάρτη που είναι για τον προπονητή. Όχι, άλλο η κριτική, άλλο δεν το κράξιμο. Δεν πρέπει να μιλάμε, ρε φίλε. Άλλο η κριτική, άλλο το κράξιμο. Κράξιμο είπε, κράξιμο. Ο Κωνσταντινίδης, παράδειγμα, έπρεπε να παίζει 93 λεπτά. Ωραία, και άμα έβγαινε και έμπαινε ο Τζανακάκης, τι θα γινόταν δηλαδή. Υπάρχει το παράδειγμα με τον Ολυμπιακό. Υπάρχει το παράδειγμα με τον Ολυμπιακό. Λέγαμε βγάλει τον Τζανακάκη, βάλει τον Κωνσταντινίδη. Σιγά. Σιγά. Και τότε δεν χρειάζονται να γίνονται αλλαγές. Δεν χρειάζεται τίποτα. Δεν σημαίνει όμως. Δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει. Το λάθος, ας πούμε, του Παντελίδη, πρόσεξε να δεις. Δύο κουβέντες από για να μην. Θυμάστε τι σας είπα την Παρασκευή. Τι. Και ο ένας και ο άλλος. Τι. Θυμάστε. Όχι. Τι είπα. Να το θυμίσω πάλι. Ναι. Μην δίνεις χώρο στον Παναθηναϊκό. Γιατί και με την ανοχή της διαιτησίας θα σου κάνει ζημία. Δεν είχε άλλη επιλογή. Πόσες φορές πρέπει να το πούμε ότι δεν είχε άλλη επιλογή από το 60 και άκουσε μετά. Με, Νίκο, άκουσε να δεις. Άκουσε να δεις. Καταρχήν, ας πούμε, μ' άρεσε λοιπόν η ομάδα, το πρέσι, γιατί αυτό τον Άρη θέλω. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει όμως μέχρι το 90. Δυο λεφτά, Νίκο, δυο λεφτά. Ναι, ναι. Και δεν χρειάζεται μέχρι το 90. Ναι. Δεν χρειάζεται. Μα άμα έβαζε ένα δεύτερο γκολ, τελείωνε το μάτι. Αυτό. Έτσι ακριβώς. Όχι μόνο, γιατί μέχρι εκείνη την ώρα, για να μην πω ότι έπρεπε να είναι 4-0, το σκορ έπρεπε να είναι άνετα 2-0. Όταν φτάνει στο 80 λεπτό και είσαι στο 1-0, είναι κάπου φυσιολογικό να μαζευτείς λίγο, γιατί λες ότι τελειώνει το μάτι, είναι μια στραβοκλωσιά, μπορεί να γίνει ζημία. Όπως και έγινε. Αλλά μην τον αφήνεις τον αντίπαλο να σου έρθει μέσα, διότι ήσουν έξω από τη μεγάλη περιοχή. Κοντράρισε τον λίγο στο κέντρο περίπου. Μην τον αφήνεις τόσο εύκολα να έρθει γύρω-γύρω από τη μεγάλη σου περιοχή. Και να που το κοράκι περίμενε, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει μία φάση στο πρώτο ημιχρόνιο που είναι μέσα στην περιοχή σου εκεί με τον Ισούα, που χτυπάει μπάλα στον Τελιζίση και δεν γίνεται το 1-1. Και η δεύτερη φάση είναι λοιπόν, ας πούμε, στο πέναλτι που σου δίνει,
που δεν υπάρχει πέναλτι. Αλλά μην τον αφήνεις να είναι γύρω-γύρω λοιπόν από την περιοχή σου. Εν πάση περιπτώσει, εμένα η ομάδα να μου λοιπόν με άρεσε, γιατί μέχρι το 75 λεπτό, παρότι για πρώτη φορά τα ποσοστά κατοχής σε εκείνο το σημείο από 37 που ήμασταν στο πρώτο μηχρόνο χωρίς αυτό να λέει τίποτα, πήγαμε στο 33 και ο Παναθηναϊκός πήγε στο 68%. Εν πάση περιπτώσει, έγινε αυτό το πράγμα και μέχρι σήμερα είμαι ακόμα με την απορία γιατί δεν αλλάχθηκε ο Κωνσταντινίδης. Εντάξει, παιδιά, δεν φταίει ο Κωνσταντινίδης. Παίξτε τον με τον αγώνα, θέλεις, ας πούμε, και μια άλλη λύση να πω, κατά την άποψή μου. Μια αυτό ρε φίλε το παιχνίδι. Ξεκίνησε με τον ένα, δες τι γίνεται, γιατί είναι φανερό ότι έχουμε πρόβλημα, το είπαμε λοιπόν από το καλοκαίρι. Και η μεταγραφή σου λοιπόν τώρα, που είναι ήδη περίοδος μεταγραφών, πρέπει να έχει τελειώσει με δύο ακραία μπακ. Κατευθείαν φανέλα βασικού και με ένα διαφορετικό τύπο λοιπόν center forward. Ως προς τον πιτσιρικά να με τον Γκαρσία, που φάνηκε λίγο το παιδί να με λοιπόν ότι κουράστηκε, είναι γιατί κάλυπτε και τον Κωνσταντινίδη ρε παιδιά. Πάντα το κάνει. Ένα κάρο κλωσιές θα έκανε πάλι. Με όποιον και αν αγωνίζεται το κάνει. Δεν άκουσα λίγο. Με όποιον και αν έχει πίσω στο back, πάντα το κάνει ο Ματέου. Δεν είναι μόνο το ότι ήταν τον Κωνσταντινίδη. Ναι, ναι. Ακριβώς, αλλά το είπαμε, Παύλο μου, και το έχουμε γράψει και εγώ και ο Νίκος και στα blog μας και το είπαμε και από το πρωί. Όντως, ο Κωνσταντίνης ήταν κακός. Αλλά όχι δεν φταίει. Πέρα, αυτός. Όχι, φταίει. Πώς δεν φταίει. Δεν φταίει αυτός. Όταν είναι κακός, ποιος φταίει. Εγώ φταίω. Ναι, δεν φταίει αυτός που δεν κέρδισε. Μισό λεπτό. Και η φάση είναι λάθος η προσέγγιση που είναι και στη φάση του πέναλτι του Κωνσταντινίδη. Ο προπονητής προσπάθησε να το αντιμετωπίσει με τον τρόπο που είπα. Έβαλε το Βέλεθ να συγκλίνει προς τα εκεί και έβαλε το Μαυρά για να καλύπτει το Βέλεθ. Αλλά, κανένα πρόβλημα. Οκ, okay, ήταν μια κακή εμφάνιση του Κωνσταντινίδη. Τώρα μην το στοχοποιήσουμε και το παιδί. Αυτό όχι, ακριβώς. όχι, μα ίσα ήρθα. Γιατί το ίδιο κάναμε και με τον Τζανακάκη. Όχι, ο Τζανακάκης, γιατί τον έβγαλες. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν θέλω κανένα παίκτη για να τον στοχοποιήσω. Δεν γνωρίζω κανένα, δεν έχω να εκτός με κανένα. Εκτός απρόπτου, με αυτούς θα πάμε φέτος. Κανένα πρόβλημα. Απλά λέμε για να διορθωθεί βέβαια, και ο ίδιος το ξέρει. Ο Άρης ήδη ψάχνει και αριστερό και δεξιμπακ. Και αριστερό και δεξί. Και αν, δεν πάρει, αν θα πάρει το Γενάρη μόνο αν βρει καλή περίπτωση, αν δεν βρει καλή περίπτωση, θα εμπιστευτεί αυτά τα παιδιά που δεν είναι κακοί παίκτες, αλλά εντάξει, δεν είναι νέτο ρε παιδί μου, πώς θα το κάνουμε τώρα. Δεν είναι και νέτο. Και θα σου θέσω... Χρήστοφε, σωστά, αλλά και μία διαφορετική λοιπόν αντιμετώπιση. Μοίρασε τον αγώνα. Ξεκίνα με ένα, δεν συγίνεται καν ένα λοιπόν αλλαγή, γιατί γνωρίζεις ότι εκεί υπάρχει ας πούμε ένα πρόβλημα. Όλα είναι σχετικά. Αν μπει το δεύτερο γκολ. Αν έμπαινε το πλασέ του Γιουνές, δεν θα μιλούσαμε τίποτα τώρα. Νίκο, κοίταξε να δεις. Και 3-0 να είχε τελειώσει το μάτς. Θα λέγαμε σωστά πάλι το πρόβλημα. Ειδικά λοιπόν ας πούμε στα μπακ, δεν είναι σημερινό φαινόμενο, ρε παιδιά. Το ξέρουμε. Έχουμε λοιπόν, θέμα. Έχουμε θέμα. Και, από τις δύο και όταν πήρε ο Παναθηναϊκός τον έλεγχο και πήρε μέτρα, πάλι έκανε φάσεις. Πάλι θα μπορούσε να τελειώσει το παιχνίδι. Μα δεν το έκανε. Εκεί έκανες τις φάσεις. Και εκεί έκανες και τις πιο κλασικές φάσεις. Το περίεργο είναι ότι όλες τις φάσεις, ας πούμε, ναι, και με τον ας πούμε την κοινή που τον βγάζει μια εκπληκτική παλιά, ο Μπάσα. Εκείνο λοιπόν, έγινε πριν το 60. Και παίζει ο Μπάσα να με τώρα, προσέξτε λίγο, γιατί το πρόβλημα να με τον Ισπανό το είχαμε λοιπόν επισημάνει και είπαμε ότι ο Άρης θέλει ένα κλικ παραπάνω, πιο γρήγορη μεταφορά της μπάλας. Ναι. Αυτό δεν έκανε λοιπόν ο Ισπανός με αποτέλεσμα να γεμίζει άλλη περιοχή, να μαρκάρουν τον Μπάσα και να κάνει και το λάθος. Ο Μπάσα να με χθες ας πούμε έπαιξε πιο γρήγορα την μπάλα και όπως όλη η ομάδα αυτό το pressing ήταν καταπληκτικό, έφυγε η μπάλα αμέσως από την άμυνα στην επίθεση και τους ξεβράκωσες κυριολεκτικά. Έτσι. Να σε καλά. Ξεβράκωσες κυριολεκτικά που έπρεπε αν δεν ξέρω τώρα περισσότερο συγκεντρωμένοι στην επίθεση ικανότητα πιο τυχεροί δεν χάνονται αυτά τα γκολ. Πάντως ας πούμε 4 γκολ να μην έχουν όχι τώρα μούτρα να μην έχουν μούτρα για 30 χρόνια να σηκώσουν βλέμμα. Να σε και καλά. Πάμε λίγο να είμαι στην τηλεόραση εκεί. Πες τα γρήγορα. Δεν μου άρεσε ο Χαριστέας με τις δηλώσεις. Δεν ξέρω αν ας πούμε τις ακούσατε. Όχι. Σ' αυτού λοιπόν το κανάλι. Δεν το είδα. Ο ένας σου είπε να με την ομάδα σου, ο βετεράνος, ότι είσαι νεοφώτιστος και ο άλλος μας έλεγε για τον πέναλτι που χτύπησε λοιπόν ο πιτσιρικάς. Ποιος είπε νεοφώτιστος, ποιος είπε. Δεν σου είπε λοιπόν ο Ζήνδρος ότι είσαι νεοφώτιστος. Δεν το είδα. Ο Ζήνδρος είπε ότι ο Άρης είναι νεοφώτιστος. Τώρα, πριν από ένα μήνα. Δεν το είπε.
Ολόκληρη ιστορία έγινε. Δεν το πρόσεξα εγώ. Με τέτοιους ας πούμε να με βετεράνους και κάθισε χθες άλλος να μας πει πόσο μάγκας ήταν ο πιτσιρικάς, τους κόραρε σε στήλα ας πούμε πανέκα. Να είσαι καλά Παύλο, να είσαι καλά. Είναι καλή ομάδα. Έχουμε άλλους πέντε, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Γρήγορα, γρήγορα, πάμε παρακαλώ. Καλησπέρα. Χαίρετε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Επίσης. Χρήσατε και Νίκο, μάκησε με λοιπόν παιδιά, συγγνώμη λίγο. Κάντε κάποιες αδικίες. Στον Παύλο τον αφήνετε και μιλάει σε οριδόν. Είναι 71 χρονών. Περιμένουμε πόση ώρα. Μπορεί να είναι όλοι είμαστε για την εκπομπή. Πόσο χρονών είσαι? Εγώ είμαι 40. Έλα, πάμε, πάμε, ρε. Πάμε. Όχι, χρήσατε να είσαι δίκαιος. Ναι, ναι, είμαι. Να είσαι δίκαιος. Ο Νίκος τέλος πάντων. Τέλος πάντων, κοίταξε να δεις κάτι. Εγώ συμφωνώ με τον Νίκο. Άσχετα το πρόλογο που έκανε με τον Παναθηναϊκό, εγώ δεν είμαι αυτής της άποψης. Ότι έχω αδικηθεί, ότι δεν είμαι σε κανένα άρμα, ότι με έχουν σφάξει, το ξέρω. Αλλά επειδή είμαι αριανός και είμαι ανώτερος από όλους τους άλλους, μπορώ και λέω ότι ναι ρε φίλε, το πέναλτι μπορεί να μην ήταν το πρώτο, το δεύτερο, έτσι. Τώρα, από εκεί πέρα, του Παναθηναϊκού πώς να βάλω τρία γκολ. Δεν τον έβαλα τρία γκολ και κάθεται και πατάνε στον γκολ που έβαλε ο Άρης με τον πέναλτι. Ναι. Γιατί αν δεν έβαζα τρία γκολ εγώ τον Παναθηναϊκό και τον έκλεινα και τον ξεφτέλιζα, αυτό, δεν θα μιλούσε κανένα για τον πέναλτι που έδωσε στον Άρη. Ο Άρης και είχε δεύτερο, την ευκαιρία για το διαιτητή που λέμε, για το διαιτητή που λέμε, για να είμαστε και λίγο, εγώ θέλω να είμαι φίλατρος και είμαι από 5 χρόνια αριανός. Λοιπόν, το πέναλτι που έδωσε το δεύτερο, άκουσε τον επόπτη, δεν ήταν θέμα διαιτητή. Αν είδες, άρχισε πολύ να το δώσει το δεύτερο πέναλτι. Ο επόπτη τον είπε ότι είναι πέναλτι. Εκτός αυτού. Και για το Σιώπη, εγώ τον αγαπώ, τον εκτιμώ, είναι φοβερός παίκτης, αλλά στο 93 δεν κάνει τάκλι μες στη μεγάλη περιοχή. Και εγώ και εσύ να ήμουν σε πρώτη φάση που το είδαμε εμείς, σαν φίλαθλοι απλοί, είπαμε ότι είναι πέναλτι. Βεβαίως μετά από 10 replay, λέμε ότι δεν είναι πέναλτι, γιατί έκανε βουτιά. Αγωνιστή, βουτιά θανάτου. Αλλά από εκεί και πέρα όμως σε πρώτη ματιά ένας διαιτητής που βλέπει τέτοια πράγμα στο 93 δεν μπορεί να καταλάβει αν είναι πέναλτι. Είναι άλλο όμως, πρόσεσε λίγο, όχι. Είναι άλλο η κερκίδα και άλλο διαιτητής. Ο διαιτητής είναι στα 5 μέτρα. Και η σφιγμή του Σιώπη και του κάθε Σιώπη εκείνη τη στιγμή διαφορετική. Αν ο διαιτητής δεν είχε φάει την πίεση ότι έδωσε μούφα πέναλτι στον Άρη στο πρώτο ημίχρονο, δεν θα το δίνε. Θα πήγαινε λάθος σε λάθος, έκανε, δηλαδή θα έκανε δυο λάθη αντί να τον χρεώσουν ένα. Γιατί? Όχι, σου λέει άμα, πρόσεξε, σου λέει άμα έχω δώσει λάθος πέναλτι στον Άρη και δεν δώσω, αν είναι πέναλτι του Παναθηναϊκού θα με φάνε. Ναι ρε Χρυσάνθε μου, εγώ συμφωνώ σε αυτό που λες, αλλά να σου πω κάτι. Δεν θέλω να μιλήσω για τον πέναλτι, εγώ θέλω να μιλήσω για τον Άρη λίγο, άστο αυτό, εντάξει πάει τελείως. Εγώ θεωρώ ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή πρέπει να καθαρίσει. Ντεγκάμα και Γκαρσία, γιατί συζητάμε ότι εντάξει δεν έπαιξε ο Κωνσταντινίδης, εγώ θεωρώ ότι 4-5 του Άρη ήταν μέτριοι χθες. Και ο Ντεγκίνη ήταν μέτριος και ο Ντεγκάμα ήταν μέτριος. Ο Ντεγκίνη από το 20 και μετά παίζει με πρόβλημα στη γάμπα. Δεν το είπε να το βγάλει, ρε Νικό. Περιμένα να δούμε πώς θα πάει. Να το βγάλει. Εγώ το έμαθα μετά όταν γύρισα σπίτι. Έπρεπε να το βγάλει, συγγνώμη. Τον έχει με γάμπα, δηλαδή ήταν μέτριος. Μέτριος. Ο Γκαρσία εντάξει δικαιούται να έχει ένα παιχνίδι μέτριο, οκ. Ο Ντεγκάμα. Η ψυχολογία του έπεσε, δεν ήταν ο Ντεγκάμα που ξέρουμε. Λοιπόν, και παίζουμε με ένα Σιώπη, έναν μπάσο ο οποίος πραγματικά έκανε για μένα ένα πολύ καλό παιχνίδι, χωρίς λάθη, μπράβο του. Αυτό δείχνει ότι μπορούμε να τον εμπιστευτούμε και μακάρι να κάνει τις εμφανίσεις και να παίζει. Δεν είμαστε άδικοι. Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα, είχαμε θέματα στα μπάκ όπως το έχουμε και το έχετε πει, εντάξει, οκ. Αλλά από εκεί και πέρα φτάσαμε στο 80 να παίρνουμε 8 μετικογενείς. Ενώ για μένα, δεν είμαι προπονητής, έχω παίξει μπάλα, για μένα έπρεπε αυτό που είπε και ο Παύλος πολύ σωστά, να μην μπούμε στη μεγάλη ποιοι περιοχή. Ποιοι είναι 8 αμυντικογενείς? Να σου πω ποιοι είναι, αγόρι μου. Είναι ο Μπάσα, γιατί είναι τα 3 center back σου. Αμυντικός αμυντικός. Ο Μπάσα γιατί, οχτάρι έπαιζε. Ο Μπάσα παίζει και οχτάρι. Οχτάρι έπαιζε. Γάλτονα. Δηλαδή με ποιον να παίξει οχτάρι? Περίμενε, να κάνω μια ερώτηση. Μισό λεπτό. Παίζω 3 center back και 2 τα back μου 5. Σιώπη 6. Ωραία. Ματίγια 7, Μπάσα 8 δεν παίζουν. Μπάσα είναι με την οικογένεια. Το Ματίγια βάζει με την οικογένεια. Εγώ ρε μου δεν κράτησε μπάλα, πίσω έπαιζε. Εκτός από αυτό δεν το κατάλαβα. Με αυτή τη λογική και ο Γιουνέσα με την οικογένεια είναι. Γιατί και αυτός πίσω έπαιζε. Αυτός και ο Γιουνέσα έπαιζε. Παιδιά, πίσω. Ρε παιδιά, ρε παιδιά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. 5, 6 με την οικογένεια. Εν πάση περιπτώσει. Ωραία, και τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε, τι έπρεπε να κάνουμε δηλαδή, τι να κάνουμε, πείτε μου. Όταν το έκανε ο Τερζής στη Ριζούπολη, τι να κάνουμε, τι να κάνουμε ρε παιδιά, τι να κάνουμε, πείτε τι να κάνουμε. Χρυσανθέ μου, άκουσε με λίγο. Ναι, περιμένουν άλλοι 5 τώρα, πιο πολύ από τον Παύλο έχεις μιλήσει. Φεύγω τώρα και σταματάω. Οκ, για μένα συμφωνώ ότι άριστο 80 έπρεπε να είναι 2-0 το λιγότερο, για να μην μιλάμε τώρα για τίποτε άλλο.
και να μην μπορεί να μιλήσει κανένας Παναθηναϊκάκιας. Έπρεπε να βάλουμε τις ευκαιρίες γκολ και να τελειώνουμε. Το προσέγγισε πολύ καλά το παιχνίδι, Χρυσανθέ μου, ο Πατελίδης. Έκανε, έδωσε την κυριαρχία στον Παναθηναϊκό και καλά έκανε, δεν έκανε ούτε μία φάση. Αλλά εμείς έπρεπε να καθαρίσουμε τις φάσεις που είχαμε. Δεν το κάναμε, εντάξει. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Χαιρετώ. Να είσαι καλά. Καλά. Επόμενος, παρακαλώ. Καλησπέρα. Πιο πολύ μίλησε ο Μάκης από τον Παύλο. Όντως. Ναι. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι. Επόμενος. Επόμενος. Και επόμενος. Καλησπέρα. Χαίρετε. Χαίρετε. Ο Κώστας με πάλι. Έλα, Κώστα. Με τσίγκλησε ο Παύλος. Ναι. Δεν θα περιμένω μέχρι αύριο. Ναι. Λοιπόν, Παύλο, εάν σε αυτό το παιχνίδι ο προηγούμενος προπονητής δεν είχε κάνει τρίτη αλλαγή, την απόλυσή του θα την υπέγραφαν οι δημοσιογράφοι. Θα τα λέμε αύριο, παιδιά. Να είσαι καλά. Καλά. Εγώ δεν υπογράφω καμία απόλυση ποτέ. Μόνο τη δικιά μου κάποια στιγμή. Μόνο του Νίκου. Αυτό πήγα να πω. Πάμε στον επόμενο. Επόμενος. Πέσαν όλοι. Τίποτα. Τους τρομοκράτησες. Λοιπόν, μηνύματα. Ναι. Από Οκτώβρη έγραψα, λέει, 779 για εκ νέου αγιασμό στην ομάδα. Έχει σταθερά απέναντι την τύχη. Ενώ από το μάτς με τα Σπάτα τρώμε σερί γκολ από το πουθενά. Με Μαυράη έχουμε νίκη. Όχι. Η 19 βαθμοί είναι η ελάχιστη που μπορούσε να έχει ο Άρης βάσει απόδοση διαιτησίας τύχης. Θα μας βγει ψυχή για έξω στην Ευρώπη με Νιόνιο βασικό αντίπαλο. Δεν είμαι κακοπροαίρετος, αλλά το μάτς το έχασε ο coach. Έκλεισε την ομάδα. Καλύτερη άμυνα είναι η κατοχή μπάλας. Βάλε μέσω να κρατήσεις μπάλα. Έχεις παίκτη. Έβαλε το Ματίγια. Το Ματίγια έβαλε. Δεν μιλάω για Μαυράη ούτε γιατί τον έβαλε. Γιατί για την τρίτη αλλαγή μιλάω, θα κρατήσει μπάλα και να πάρει φάουλ να φάει χρόνο. Δεν είναι έτσι απλά, ρε παιδιά. Δεν είναι έτσι απλά. Έγινε τώρα μια φάση εκεί πέρα που έγινε η φάση. Ούτε δεν έχει απειληθεί. Έχει φάει γκολ χωρίς να απειληθείς. Δεν έχει κάνει φάση Παναθηναϊκός. Δεν έχει κάνει φάση όλο το μάτς. Φίλος, παρακαλώ. Χαίρετε. Καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γιάννης. Γεια σου, Γιάννη. Εμένα, παιδιά, δεν με ενδιαφέρει τι λένε όλοι. Ναι. Εγώ θα ευχηθώ την επόμενη Κυριακή να μου δώσουν 3 μπέναλτ. Αλλά να τα βάλω. Σωστό. Εντάξει. Ναι. Ούτε ασχολούμαι με κανέναν. Η ομάδα πάει καλά. Πικραθήκαμε που πήραμε μόνο το Χ. Έπρεπε να βάλουμε τα 2 μπέναλτ και να βάλουμε τουλάχιστον ακόμη ένα γκολ. Γιατί πρέπει να βάζουμε και γκολ μπροστά. Σωστό. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι αυτό που έκανε ο Παντελίδης στον αγώνα αυτόν είναι αυτό που δεν έκανε ο προηγούμενος προπονητής. Και είμαι από αυτούς που έλεγαν να μην φύγει. Γιατί είμαι κατά γενικά της αλλαγής των προπονητών. Ναι. Η ομάδα πήγε πολύ καλά. Κλείστηκε εκεί που έπρεπε. Οπισθοχώρησε εκεί που έπρεπε. Χτύπησε στην κόντρα εκεί που έπρεπε. Και επειδή είπαμε για τον Ματέο ότι δεν ήταν καλός, δείτε τον αγώνα και δείτε πόσες κάρτες τους έβγαλε. Πόσες φορές πήρε φάουλ, πόσες φορές τους ξεφτέλησε περνώντας την μπάλα ή από πάνω ή από κάτω από τα πόδια. Αλλά στις 4-5 κλασικές τελικές πάσες έκανε λάθος. Έκανε λάθος. Δείγμα του. Αυτό, από αυτόν έχω την απέτηση. Εντάξει. Δεν έχω την απέτηση από τον Τζανακάκη, τον Κωνσταντινίδη ή το Δελιζήσι να κάνει εκεί την τελευταία πάσα. Από αυτόν όμως την απέτηση. Γι' αυτό, παιδιά, λέγεται ομάδα. Σωστό. Είμαστε ένα σύνολο παικτών που θα αποδώσουμε άλλους περισσότερο, άλλους λιγότερο. Εντάξει, και θα φέρουμε το αποτέλεσμα. Το παιδί έχει προσφέρει τόσα πολλά, δεν το επιβάλλει. Μπράβο, μπράβο, δεν το συζητάμε. Έτσι. Εγώ θα ήθελα να πω για την περίπτωση του πέναλτι. Ναι. Επειδή όπως πολύ σωστά είπατε, αυτός ο άνθρωπος ενημερώθηκε από τους δικούς του ή από το σύστημα που έχει στο τηλέφωνο ότι είναι έτσι ή αλλιώς, εγώ ήμουν σίγουρος ότι θα έδινε πέναλτι. Μα φαίνονται. Ήμουν σίγουρος. Και από τις διαμαρτυρίες του σε κάθε φάση μέσα στην περιοχή. Και θα έπρεπε να έχουν σαφείς εντολές εκεί, μην κάνετε αυτό το τάκλιν εκεί που τελικά δεν ήταν και τίποτα. Έτσι. Θα έπρεπε να το αποφύγουμε. Είναι κρίμα, δηλαδή λυπήθηκε η ψυχή μου. Και ειδικά το Σιώπη. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, λοιπόν. Γιάννη. Να είστε καλά, παιδιά. Βασίλη, πώς έχουμε. Δύο τελευταία, γιατί έχουμε φτάσει παρά 20 και θα κλείσουμε σε 5 λεπτά. Όχι, δώσε, ρε φίλε. Έχουμε. Με παρά 10 θα κλείσουμε. Α, παρά 10, ωραία, παρά 10. Πάμε τότε. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Χαίρετε. Λοιπόν, το παιχνίδι χθες χάθηκε λόγω ποδοσφαιρικής αφέλειας προπονητή παιχτών το τελευταίο 15 λεπτό. Προσωπική μου άποψη. Αφέλειας. Ο Άρης είναι εκπληκτικός. Ορίστε. Αφέλειας, ναι. Ο Άρης. Συμφωνώ. Είναι εκπληκτικός μέχρι το 70. Δεν έχω δει εγώ φέτος, έχω δει όλα τα εντός συν τη Λαμία που πήγα εκτός. Δεν έχω δει καλύτερο Άρη μέχρι το 65-70. Από εκεί και πέρα είσαι αφελής ως ομάδα. Και θα το επεκτείνω. Κάνει την πρώτη αλλαγή στο 70 του Ματίγια, ορθή αλλαγή.
κάνει δεύτερη αλλαγή στο 78 ή στο 80 τον Μαυράη, ορθή αλλαγή. Στο 88 και 50 τρώει κόκκινη κάρτα ο Παναθηναϊκός. Είναι έτσι δεν είναι? Ναι, είναι. Να συνεχίσω. Απαγορεύεται να φας γκολ τα τελευταία 4 λεπτά. Σωστά. Απαγορεύεται. Φάει την μπάλα που λέει και ένας φίλος. Χρήσανε γιατί κάνω δύο αλλαγές και δεν κάνω τρίτη. Τον είχε, δεν υπάρχει, την δεν τρίτη την είχε. Πουθενά, πού, πότε. Εκεί, στο μπροστά. Στο 91. Το Μαρτίν. Από το 89 τον έχει και από την κόκκινη. Άφερε Χρήσανε και εγώ στο γήπεδο ήμουνα. Στο 91 το σημείο. Μα πριν, μα την αλλαγή ξέρεις γιατί σταματάει. Ο Μαρτίνες είναι να μπει πριν τον τραυματισμό του Σιώπη από την κόκκινη. Ωραία, είναι εκεί. Είναι το Σιώπη στο 89. Και τι κάνει. Άκου τι κάνει. Yeah. Επειδή είμαστε ακριβώς από πίσω τα δημοσιογραφικά. Και εγώ στη 2 είμαι. Σταματάει. Εσείς στη 2. Εμείς είμαστε ακριβώς από πίσω. Και βλέπουμε τι λέει. Σταματάει, αλλά όχι. Είναι να μπει και λέει μη κάνεις την αλλαγή για να δούμε μήπως είναι τραυματίας ο Σιώπης. Και, μετά η μπάλα δεν βγαίνει έξω. Δεν βγαίνει, μα κοίταξε, κοίταξε, η μπάλα δεν βγαίνει έξω και την μπάλα, γιατί μίλησα εξ αρχής για ποδοσφαιρική αφέλεια, δεν την έχεις κρατήσει 4 λεπτά πάνω από 5 ευτόματα. Γιατί είναι μια φάση στο 89 που λες, που ποιος είναι ο Μενέντεθ είναι, που τη δίνει ένα σου την μπάλα και πάει στο Διούδη. Ο Μενέντεθ είναι, στην 3. Τι κάνεις ρε αγόρι μου εκεί πέρα. Πολύ ωραία, και εγώ σου λέω, εκεί στη θέση του Μενέντεθ, αν είχες ένα παίχτη, τον Μαρτίνεθ. Τι να κάνεις, να βγάλεις το αριστερό μπακ. Να την κρατήσει, να μπει πάνω από την μπάλα και να τον κάνει ένα φάουλ. Κοίταξε, αυτό το αν υπάρχει, έτσι αποκλειστήκαμε, έτσι αποκλειστήκαμε στην Μπόλτον, περίμενε. Παίρνει ο Κυριάκος την μπάλα, τους περνάει όλους και αντί να πάει στη γωνία για το κόρνερ, κάνει σουτ. Ωραία, δεν είναι ποδοσφαιρική αφέλεια. Φυσικά αυτό είναι. Ωραία, δεν είναι ποδοσφαιρική αφέλεια. Είναι και κάτι άλλο. Στο το αριστερό πόδι δεν προσωποποιώ τίποτα. Από το μέρος μου είναι. Όχι, λέω. Είναι και κάτι άλλο. Είναι το αριστερό εξτρέμ, να μιλάμε για μπάλα. Ναι. Είναι το αριστερό εξτρέμ και έχει αριστερό πόδι. Πού θα πάει να μαρκάρεις, αγόρι μου, καλό. Αυτά δεν περιμένεις να στα πει ο Παντελίδης ή ο Ερέρα. Κανένας προπονητής αυτήν την ηλικία. Δεν πρέπει να βγει η σέντρα καταρχήν. Δεν πρέπει να βγει. Τα ίδια. Κάνε φάουλ. Τη σέντρα, αγόρι μου, πού θα τη βγάλει, ρε Χρήσανθε. Ακριβώς αυτό που λες. Από το δεξί το πόδι θα τη βγάλει αυτό. Εντάξει, αλλά να σου κάτι. Είναι στο 90. Ναι, πάει ο Ματί για να κάνει κίνηση. Για την ίδια φάση συζητάμε τώρα, γιατί τη βάζει, τη βλέπω και την ξαναβλέπω. Δεν την ξαναείδα στην τηλεόραση, στο ίντερνετ. Φίλε μου, την προηγούμενη εβδομάδα βάλαμε δύο γκολ. Κάνει φορές κίνηση ο Παπαδόπουλος, θα με διορθώσει. Ναι. Κάνει ο Ματί για να πάει, γυρνάει πίσω. Κάνει να πάει ο Κωνσταντινίδης, ξαναγυρνάει πίσω. Την προηγούμενη εβδομάδα, βάλαμε δύο γκολ. Στο 92 και το 93. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι. Κάναμε λάθος. Χάσαμε από ποδοσφαιρική αφέλεια φέτος. Πολλά. Πολλούς βαθμούς. Πολλούς. Και κερδίσαμε τρεις. Πολλούς, ναι. Πολλούς βαθμούς. Εγώ κάνω καλοπροαίρετη κριτική. ΠΑΟΚ, αφέλεια, ΠΑΟΚ, Πανιόνιο, ναι. Γιάννενα. Συμφωνούμε. Δεν βάζω τον Ολυμπιακό στο αφέλεια. Τα άλλα εγώ τρία όμως, εγώ δεν λέω θα κέρδιζα. Τρεις βαθμούς θα είχα. Και δύο χθες πέντε. Εγώ έπρεπε να έχω χθες τουλάχιστον να το πάρω το μάτσο 21 τουλάχιστον. Και να είμαι φαβορί για την τέταρτη θέση. Και αυτή τη στιγμή κοπανιέμαι, γιατί οι ποδοσφαιριστές μου και ο προπονητής μου είχαν αφήνει τα τελευταία 10 λεπτά. Θα κάνω ένα δεύτερο γύρο. Θα κάνω ένα δεύτερο γύρο, αλλά Ερνάντεθ και τελειώσαμε. Μακάρι από το στόμα σου αυτή. Έχει όλα τα ηχεία. Έχει προοπτική, ναι. Έχει προοπτική. Αυτό είναι το θετικό. Εμένα μ' άρεσε. Εκπληκτικό Σιώπη και Μπάσα. Εγώ τον Μπάσα πριν από επιτέλους, ένα φίλε. Το χρωστούσε, ρε φίλε. Το χρωστούσε ο Μπάσα. Εκπληκτικό Σιώπη, εκπληκτικό Δελυζήση. Κάποιοι κράζουν. Ναι. Τι να πούμε για τα παιδιά αυτά, τι να πούμε τώρα. Έτσι είναι. Εκπληκτικό για μένα Γκάμα. Και ας είχε το κάτι που του έλειπε, ήταν εκπληκτικό. Ναι, την πάσα περιμένω. Ρε Σι Γκάμα, κάνε μια καλή πάσα εκεί. Στο... Εκεί έπρεπε να την κάνει. Ένα τελείω ήθελε ένα τικ παραπάνω. Τέλος πάντων. Να είσαι καλά και εσύ και εσύ και εσύ. Επόμενο. Χαίρετε. Αντιλαμβάνεσαι πάντως ποιος είναι καλοπροαίρετος και κάνει κριτική για να βελτιωθεί εννοείται, κάποια πράγματα και ποιος είναι για να γίνει μανούρα. Το παιδί πριν φυσικά. Φυσικά. Έλα φίλε. Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο. Ξέρω ότι μιλάω σιγά, ξέρω ότι μιλάω σιγά και πρέπει να δυναμώνετε, αλλά εντάξει. Ναι, είναι και αυτό. Δεν φωνάζω ποτέ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας κολλάς, καλή εβδομάδα. Επίσης. Να ηρεμήσω λίγο η τόνη. Ναι. Απλά να ενημερώσω και εσάς γιατί βλέπω και εσείς. Παρασύρεστε, εντάξει, το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, όπως και να το κάνεις, όταν αυτό το Παναθηναϊκό πραγματικά στο πρώτο ημίχρονο ήταν για λύπηση,
Δηλαδή σαν άλλα παιδάκια ηλικίας 8-9 χρονών που δεν μπορούσαν να βγάλουν την μπάλα από την περιοχή, προφανώς είχαν εντολή να μην το ρίξει γιώμα μέσα και να τη βγάλει ορθολογικά δεξιά ή αριστερά. Το μόνο μου, η μόνη μου απορία ήταν, πίεζε ο ένας την πρώτη πάσα. Γιατί δεν πίεζε και ο άλλος την δεύτερη πάσα? Να γίνει εκεί η γκέρα να βάλουμε τον γκολ το ρημάδι. Γιατί όλα από αυτό το ρημάδι τον γκολ δεν πήγε μπάλα μέσα. Και όλη αυτή η γκρίνια τώρα που γίνεται, γίνεται για αυτό. Ίσως γίνεται βέβαια για να γεμίζετε τις εκπομπές. Εμείς τι, αφού εμείς την αποτρέπουμε, πώς είναι να γεμίζουμε εμείς? Δεν εξήγεται διαφορετικά. Δηλαδή, αυτό το μάτς, άμα το βάλεις 10 φορές, θα το δεις, θα πεις είναι δυνατόν να μην έχει και να μην έχει λύση. Γιατί είναι δύο πέναλτι που λες είναι 2-0 το σίγουρο, εμείς το κάναμε πάλι 1-0 και είναι άλλες 3-5 φάσεις. Δηλαδή, ακόμα και στο γοντακάτι που η ομάδα έκατσε πίσω, είχαμε εκεί δοκάρι, απέκουση και ήταν εκεί πέρα που πανηγυρίσαν και ήταν γκολ και πέρα δεν είχε μπει. Έτσι. Λοιπόν, αλλά να σας ενημερώσω όλους και το φίλο το προηγούμενο που έκανε καλό, που είπατε για το Μενέντες που έδιωξε την μπάλα και πήγαινε, ότι παιδιά, ακόμα και PlayStation να παίξεις, λάθη γίνονται. Σωστό. Ένα παραπάνω για το Σιώπη που πραγματικά το παιδί δίνει την ψυχή του. Ήταν για μένα χίλια μπράβο, χίλια ευχαριστώ. Δηλαδή, πραγματικά αυτός είναι μεταγραφή ή ιδανικός. Μεταγραφή. Μεταγραφή. Δηλαδή, πραγματικά είναι να τον παίρνεις στο γραφείο και να τους παίρνεις, δηλαδή αν περισσεύουν, ξέρω εγώ τι να πω τώρα, ποσό 10.000, το πεις πάρα 10.000 σε ένα κοκελάκι. Έτσι δώρο ρε φίλε. Ας βγούμε δηλαδή, Ευρώπη και έχουν και τα μπόνους τους και όλα. Δεν θα διαπινέσω. Δηλαδή πραγματικά δίνει την ψυχή του. Για έναν άνθρωπο που παίζει τόσο σκληρά, σε όλο το 90 λεπτό τρώει ξύλο. Δίνεται ξύλο, οκ, okay, αλλά δεν υπολογίζει τον τραυματισμό. Παιδιά, πώς θα πάει στο 93, στην τελευταία φάση, εκείνη την καλό την ώρα, σαν σε βρίζει στο αμάξι ο άλλος και λες κατεβαίνω να το ανοίξω και πάλι. Τώρα εκείνο στο 93 βλέπει παρά να γίνει η μάλα η φάση. Η στραβή θα σκεφτεί ότι αμάν θα κάνει θέατρο, μπορεί να του πάρω το πόδι, μπορεί το... Και εντάξει, δηλαδή έκανε τάκλιν, έτσι, οκ, okay, δεν έκανε κανένα κλωτσιά στην καροτήρα που λέμε. Μ' αρέσει. Που αποδεικνύεται... Που θα μιλούσε σύρεμα. Εγκεφαλικό θα πάθεις. Σου είπα ότι το αποτέλεσμα είναι παραδειγματικό, γιατί βλέποντας το μάτς, ειδικά το πρώτο ημίχρονο και περίπου κανένα δεκάλεπτο το δεύτερο, πραγματικά σε ρώσου να το βλέπεις τον Άρη. Έτσι. Δεν είχαμε. Η μεγάλη εικόνα, πρίγιο, η μεγάλη εικόνα είναι αυτή. Μπράβο, δεν είχε το φόβο. Εντάξει, οκ, okay, ναι. Δεν είχαμε αυτό το δεινό σκόρε μπροστά. Το Δεκέμβρη, ναι. Το Γενάρη μπορεί να τον πάρεις και το δεινό σκόρε. Να σε καλά. Καλό, να είσαι καλά, καλά. Τελευταίος. Χαίρετε. Γεια σας. Χαίρετε. Χθες ο Παντελίδης αδικεί τον εαυτό του με την τελευταία αλλαγή. Δηλαδή η όλη διαχείριση... Που δεν την έκανε, λες. Και για το Μαυράι, όπως λέει κάτι λάθος, δεν ξέρει ο μπάλα. Δηλαδή εχθές δεν υπήρχε περίπτωση αυτή η ομάδα να σκοράρει εκτός από πέναλτι. Έτσι είναι, ναι. Δηλαδή, ή αυτό γκολ. Δεν μπορούσε, ακριβώς, δεν μπορούσε να βάλει γκολ, δεν υπήρχε περίπτωση. Ο Σιώπης αδιαδίκησε τον εαυτό του, εμένα στο τέλος μου ήρθε να βάλω τα κλάματα για τον ίδιο τον Σιώπη, γιατί κάνει ένα παιχνίδι που είναι μακράν MVP. Έτσι είναι. Και με την εμπειρία του είναι ανεπίτρεπτο να βουτάς, να κάνεις tackling στο 93 μέσα στην περιοχή με 10 σώματα μπροστά. Δηλαδή δεν μπορούσε να είναι επικίνδυνο εκεί πέρα. Ξαναέβλεπα τώρα, το ανέβασε ο Άρης, τη φάση και λέει ότι ναι, είναι πέναλτι και βλέπω, έχει δύο παίκτες του Παναθηναϊκού μαζί με τον Μπουζούκη μέσα στην περιοχή, ναι, και 7 παίκτες του Άρη. Δηλαδή και να, πάρει, δηλαδή και να την πάρει, πρέπει να είναι ο Μέση εκεί πέρα και να τους περάσει και να τη στείλει στο γάμα. Ακριβώς. Έχει 7 παίκτες του Άρη μπροστά του ο Μπουζούκης. 7. Αλλά αυτή είναι η μπάλα. Ο Σιώπης που κάνει το καλύτερο παιχνίδι. Έτσι. Του και που είναι και τόσο έμπειρος. Δεν είναι κανένα παιδάκι να πεις από απειρία οτιδήποτε. Δηλαδή είναι κρίμα για τον ίδιο του. Που καταρχήν κάνει λάθος σέντρα εντωμεταξύ ο τέτοιος, έτσι. Αυτός που κάνει τη σέντρα δεν γεμίζει στην περιοχή που είναι οι δύο παίκτες του Παναθηναϊκού. Τη βγάζει έξω. Ναι. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Τι να κάνουμε τώρα. Τώρα το θέμα είναι άλλο. Η ομάδα είναι πάρα πολύ ακίνδυνη μπροστά. Δεν μπορεί να τελειώσει φάσεις ενώ δημιουργεί πάρα πολλές. Ναι. Υπάρχει τρομερό θέμα στο center for. Δηλαδή εχθές βγαίναμε... Η βασική κίνηση του Γενάρη είναι ο center for. Εκεί δηλαδή υπάρχουν είναι δύο. Έχει ήδη δύο που θα κερδίσει ο ένας.
Έχει γίνει προεργασία από το Σεπτέμβρη. Με την τωρινή ομάδα, αν γυρνούσαμε στο παρελθόν, εσύ ποιον σεντερφόρ θα ήθελες? Τύπου Ρουίζ, τύπου Κάμπορα, ποιο νομίζω ότι θα πάει με την τωρινή ταιριάζει. Ομάδα. Και ο Κάμπορα ταιριάζει, και ο Μπομπαντίγια ταιριάζει, και στυλ Κόκε ταιριάζει. Καλά, Μπομπαντίγια εντάξει, αλλά δηλαδή σε στυλ Αγκάνθο και Ρουίζ πιστεύεις πιο... Όχι, είναι ο Γκιουνές τέτοιος. Ο Ρουίζ είναι κάτι άλλο, αλλά ο Ρουίζ δεν έπαιζε... Όπως παίζει ο Άρης συνεχόμενα μάτς. Θέλεις πιο περιφερειακό να κολλάει με τα εξτρέμ. Κοίταξε, αν ήθελα ένα Μπομπαντίγια ή ένα Κάμπορα, ναι, θα ήθελα πιο ένα συμμετοχικό. Και να σου πω και κάτι. Και αν έρθει ένα τέτοιο σεντερφόρ, θα βάλει άλλα 10 γκολ ο Γιουνές. Όταν κλείνει θα παίζουν και μαζί, θα δίνει ανάση. Έχει ένα τέτοιο παίκτη θέλω. Ένα τέτοιο παίκτη. Πάντως, Χρήσανθε, επιβάλλεται να πάρει μπακ. Γιατί Μπακ θα πάρει σίγουρα το καλοκαίρι. Και ο Γκαρσία, την κλωτσιά που τρώνε και τα χιλιόμετρα που γράφουν, θα βγάλουν τα σηκώτια τους. Θα βγει χθες ο Γκαρσία, ήταν κακός γιατί δεν άντεχε. Και στο μάτς με τον Μπάουκ επίσης που έχει κρεμάσει το τελευταίο 20 λεπτό, σε κάποια φάση γίνεται από τα πλάγια out και δεν πάει προς την μπάλα. Δηλαδή, και παρόλα αυτά υπήρχαν φίλοι που λέγανε γιατί βγάζει τον Ματέο. Γιατί έσκασε, γι' αυτό τον έβγαλε. Ναι, πραγματικά είναι. Μην πάθει καμιά ζημιά, γιατί υπερβάλλουν αυτό και δύο εδώ και καιρό. Γιατί κάνουν και τη δουλειά των μπακ. Και ευτυχώς που έχουμε και ένα σιόπι που ο άνθρωπος, δηλαδή, όλο το γήπεδο οργώνει για να καλύψει αυτά που δεν καλύπτονται και τους βοηθάει λίγο και αυτός. Αλλά τα μπακ είναι η προτεραιότητα παρά σεντερφόρ. Το καλοκαίρι θα πάρει. Τώρα δεν ξέρω αν θα πάρει το Γενάρη. Είναι και λίγο δύσκολο να πάρει. Θα δούμε. Τα μπακ δεν είναι πιο εύκολη θέση να βρεις παίκτες από σεντερφόρ. Καλό, όχι. Αυτή την περίοδο. Την περίοδο. Ναι. Εξαρτάται. Δεν θα γίνει. Το σκάουτ έχει γίνει. Εγώ ξέρω, εγώ δεν ξέρω τι είναι πιο εύκολο. Ξέρω ότι είναι κοντά στο φόρ. Α, μάλιστα. Καλώς. Να είσαι καλά. Έγινε, γεια. Αυτά. Κλείνουμε γρήγορα. Να είστε καλά. Δημήτρης Δανάξης είναι έτοιμος. Σε 7 λεπτά ξεκινάει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Σε 7 λεπτά ξεκινάει. Οπότε θα πάμε στο break τώρα και 7 η ώρα ακριβώς, 7 παρά 1 μάλλον κύριε Δανάξη, θα συνδείτε με τον κύριο Κόλκα, ο οποίος θα έχει κάνει τις επαφές του και με την τοπική κοινωνία και θα τα πείτε τα πάντα όλα. Να είστε καλά, αύριο πάλι ανάλυση ακόμα μεγαλύτερη και περισσότερες γραμμές και δικές σας για να μιλήσουμε για τον Άρη.